χρειάζεται να λέμε παραπάνω. Είμαστε άλλωστε και στον αέρα, εδώ, στις ραδιοζώνες ανατρεπτικής έκφρασης. Αν μας ακούτε, σημαίνει ότι έχετε συντονιστεί σωστά στους 93,8 μεγάκυκλους. Ακούτε ραδιοζώνες, ακούτε ραδιοζώνες ανατρεπτικής, ανατρεπτικής έκφρασης. Στους 93,8, στους 93,8. Ding-dang-bong, 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 ding-dang-bong. Για περάστε, για περάστε! Ακροάστε και θαυμάστε! Η κουβέντα Φιντρόγλη ήρθε στο χωριό σας! Ένα φαντασμαγορικό σόου που περιλαμβάνει ειδήσεις, καραόκε, σάτυρα, αποφθέγματα, ρεπορτάζ, ζώδια, freestyle rap, παραμύθια και πολλά άλλα χαριτωμένα και μη! Κάθε Τετάρτη 10 με 12 το βράδυ. Συντονιστείτε στο καρναβάλι του μυαλού μας. Η παρούσα εκπομπή είναι σατυρική και έχει καθαρά χιουμοριστικό περιεχόμενο. Ο σχολιασμός θεμάτων και η ανάλυση τους από τους συμμετέχοντες έχει ως σκοπό να διευρύνει την κριτική σκέψη των ακροατών, προσπαθώντας να αποδομήσει δογματικές και απολυταρχικές αντιλήψεις που εκπέμπουν ελιτισμό και ιδεολογική γαματοσύνη. Σε καμία περίπτωση δεν έχουμε ως στόχο να προσβάλλουμε την προσωπικότητα ή να επιφέρουμε τη διαπόμπευση δυσφήμιση όσων προσώπων, καταστάσεων και ιδεολογημάτων την χάνει να κατονομάσουμε στα πλαίσια της εκπομπής. Όπως είναι γνωστό, ενοιολογικά πάντα, η σάτυρα επιχειρεί τον εμπεγμό κάποιας έννοιας ή προσώπου που ο σατυρικός καλλιτέχνης θεωρεί ότι αξίζει τέτοια αντιμετώπιση με σκοπό συχνά τη βελτίωση του αντικειμένου. Γίνεται μέσω μεθόδων όπως η παροδία, η υπερβολή, η σύγκριση, η αναλογία και η ειρωνία. Διευκρινίζουμε λοιπόν πως το τρόλινγκ είναι τέχνη και είναι εδώ για να προβληματίσει και να ριζοσπαστικοποιήσει συνειδήσεις. Η Τρόγλη είναι εδώ και χλεβάζει το λαό. Καλησπέρα, κουβέντα στην Τρόγλη. Χαίρετε, για χαρά, κουβέντα στην Τρόγλη. Ξεκινάμε για άλλη μια φορά. Matching Boo, πάρε τα ενία, φίλε μου. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι αγαπητοί ακροατές. Ναι, είναι αλήθεια, η κουβέντα στην Τρόγλη ξεκίνησε ολοζώντανη και σπαρταριστή αυτή την Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου, σημαδιακή ημέρα, στην παγκόσμια ιστορία, εν πάση περιπτώσει. Α πούμε τα προκαταρτικά. Αρχικά σήμερα έχουμε μαζί μας, εκτός από τον συμπαραγωγό Θεοδόση και τον Ξεφτέρη, έχουμε τη χαρά, την τιμή και όλα τα υπόλοιπα και καλά τα γλυψιμέικα. Ναι, δουλεύει. Τέσσερα. Λοιπόν, έχουμε τον Ήλιο. Ήλιε. Χαίρεστε. Σήμερα είναι 9 Νοεμβριάου. Γεια σου, να μιλάς. Ακούγόμαστε. Τσου, 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 τσου. Ναι, ναι, ακούγεσαι. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, σήμερα έχουμε δεύτερη φορά συνεχόμενη εβδομάδα το ρεπορτάζ. Ναι. Σκέφτομαι να το καθιερώσω αν μπορώ. Υπάρχει μια συνεργασία εδώ που έχει ξεκινήσει εδώ και κάποιο καιρό. Περιμένουμε κανέναν να μας έρθει με F16. Περιμένουμε με το F16 τον αγαπητό Παλικάρη, ο οποίος σήμερα έχει υποσχεθεί ότι θα είναι εδώ μαζί μας
και περιμένουμε έτσι με ένα πολεμικό αεροσκάφος να μας έρθει. Τελευταία φορά τον είδανε στα ραντάρ της Σούδας. Μας δηλώσαν εκεί πέρα τρογλωδίτες που δουλεύουν και αυτοί μέσα στη Σούδα, γιατί έχουμε παντού τρογλωδίτες, να το πούμε και αυτό, είμαστε παντού. Καλά, ναι, μια κοινωνία αποπαρτίζεται από τρογλωδίτες. Τι είναι. Λοιπόν, ξεκινώντας, να πούμε παιδιά κάποια πράγματα βασικά, όπως πάντα. Είναι το μοναδικό κομμάτι της εκπομπής το οποίο είναι αρκετά σοβαρό. Τόσο σοβαρό ώστε μπορείτε να ακούσετε με δέος τα επόμενα προτάγματα που θα ακολουθήσουν. Λοιπόν, εκπέμπουμε. Πες. Εκπέμπουμε. Εκπέμπουμε από πειρατικό και αυτοργανωμένο ραδιοφωνικό σταθμό, αντιεραρχικά, αντιεμπορευματικά και σε οριζόντιο άξονα διαχειριζόμαστε αυτό το μέσο. Ένα μέσο που θα γίνει δηλητήριο, έτσι, για την αρρώστια που ο καπιταλισμός μας στέλνει. Έτσι, με vibes, με άλλα άτομα, με διάφορους θεσμούς. Λοιπόν, άρα, βρισκόμαστε σε κατάληψη αρχικά, να το πούμε, έτσι. Δεύτερον, σε πειρατικό ραδιόφωνο και τρίτον, να πούμε δύο λόγια για την εκπομπή. Πάσα. Κουβέντα στην Τρούγλη, κάθε Τετάρτη, 10-12. Είμαστε κατά των ναρκωτικών υπέρ του εθελοντισμού. Τι άλλο, για συμπλήρωση εξευτέρη. Φεμινιστές πάντα. Και βιγκανιστές. Ναι. Δογματικά κλειστοί στη σπηλιά μας, εκεί στην Εγρή Σπηλιά, που είναι και η έμπνευση για όλο αυτό. Και γενικότερα εδώ πέρα μαθαίνουμε εσάς και τα παιδιά σας για ένα καλύτερο αύριο, να βγείτε καλύτεροι τρολέοι στους δρόμους. Και ουσιαστικά κάνουμε ένα κοινωνικό αγώνα για να φέρουμε εμένα και εσένα πιο κοντά στην νεολαία και στην κοινωνία, κάπως έτσι. Ναι. Είμαστε βασικά αυτοί που θα κάψουμε εσάς και θα σας κάψουμε για το καλό σας, γιατί ήδη είστε καμένοι, απλά δεν το ξέρετε. Ναι. Αφύπνιση με λίγα λόγια. Μιλάμε για κάψιμο τώρα της συνείδησης, την αφύπνιση και όλα αυτά τα χαριτωμένα που λένε διάφοροι New Agers. Εμείς το κάνουμε όμως. Να πούμε κιόλας, να προσθέσουμε ότι αυτή η εκπομπή είναι ένα ποτπουρί τέχνης, έτσι. Γραμμάτων. Τεχνών. Σε λίγο καιρό θα γίνουμε και στέγη. Από σπηλιά, στέγη, εντάξει, μακριά ακόμα, αλλά εντάξει, πότε δεν ξέρεις. Πολύ δημιουργική, άμα αρχίσει και πέφτει το μαρούλι, βλέπω εδώ το Θεοδόση και τον Ξεφτέρη να... Τον Ξεφτέρη και τον βάζω στην ίδια μέρα με τον Θεοδόση. Τέχνη και διανόηση, λοιπόν, στην κουβέντα στην Τρόγλη. Να πούμε και τα τηλεφωνάκια, μπας και κάποιος θέλεις να μας πάρει τηλέφωνο. Θέλεις, ναι, για σοβαρό λόγο όμως, παιδιά. Θέλεις να πεις. Έχουμε δύο ώρες, δυόμιση και έχουμε μέσα ειδήσεις, ζώδια, παραμύθια, καραόκε, ρεπορτάζ, θεματολογία. Δηλαδή, έχουμε 2,5 ώρες. Άμα θέλετε να πάρετε κάτι, πάρτε, πείτε, παιδιά, αυτοκτονώ, μπαπ, να ακουστεί. Κάτι σημαντικό, κάθε στιγμή είναι το απόλυτο. Δεν υπάρχει ούτε παρελθόν, ούτε μέλλον για μας. Τώρα. Λοιπόν, κανονικά μετά από αυτό είναι η στιγμή που εγώ παίρνω τηλέφωνο. Καλά, ναι. Αλλά τώρα είμαι εδώ και δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί δεν έχω κάρτα. Αλλιώς θα έπαιρνα τηλέφωνο από εδώ κανονικά. Θέλω να καταγγείλω τον τον φίλο και συμπαραγωγό Ξεφτέρη, τον οποίο δεν κατονόμασε την εκπομπή ως μια εκπομπή χριστιανικής κατήχησης. Ναι, φίλε, συγγνώμη. Κανονικά, με όλο το σεβασμό που έχω σε εσάς, δεν ξέρω αν είσαι και εσύ, συγγνώμη, τους χριστιανούς τέλος πάντων γενικότερα. Ναι. Επειδή εγώ όμως δεν πιστεύω σε κάτι από όλα αυτά, έκανα το σφάλμα να μην σας αναφέρω. Ξέρω ότι αυτό είναι μεγάλο σφάλμα, ότι ο Θεοδός μου έχει ρίξει 50 κατάρες από μέσα του, αυτός ο άνθρωπος που αγαπάει αλλήλους. Τώρα ξέρω ότι θα έχω πρόβλημα παντού, δεν μπορώ να πάω πουθενά. Όπου έχει μονές θα μου την πέφτουν οι παπάδες, αλλά τι να κάνουμε, έσφαλα και πιστεύω ότι εσείς θα το καταλάβετε. Θα σας ζητήσω ένα συγγνώμη, ταπεινά όπως κάνετε κι εσείς. Και αν έχετε λίγο έλεος και μπορώ κι εγώ να μπω σε αυτή τη χριστιανική αγκαλιά, έχει καλώς. Αν δεν, θα κάω όπως και εσείς θέλετε στα καζανιά της κολάσεως. Να το δεχθούμε. Αν το κάνεις εξίσου ταπεινά με τις δωρεές που κάνει η Μαριάννα Λάτσι μαζί με το Σάκη Ρουβά. Και εξίσου ταπεινά με τους
θρίσκους στο χωριό που βάζουν τα καλά τους και πάνε μπροστά και κάνουν ζογκλερικά κολοτούμπες, κάτι επικύψεις. Να, αν το κάνεις τόσο ταπεινά, το δεχόμαστε. Τόσο ταπεινά θα το κάνω. Και τώρα που μιλήσεις για ταπεινότητα, ξέρετε τι μου θυμίσατε πολύ. Παίζει ένα καινούριο ζευγάρι, ξέρετε ποιος έγινε ζευγάρι. Αυτός ένα μηδέν. Ευχαριστώ. Να συνεχίσω. Δώσε μου πάσα. Δύο φίλε. Τι να πούμε τώρα για αυτούς. Ο Αγάπη Μόνο, το θυμάστε τον Αγάπη Μόνο. Ναι, αυτό ναι, το ναι. Γλιώδες αποκείμενο. Έγινε ζευγάρι με ποια? Με την Τζούλια Αλεξανδράτου. Okay. Με την Τζούλια Αλεξανδράτου. Εντάξει, πρόμο. Τα σπόνδυλα, άλλωστε. Αυτό. Ό,τι πιο πρόμο παίζει. Ταιριάζει. Σιγά τώρα. Ναι, και ποιο του έκανε κονέ? Ο Ψινάκης. Ο Ηλίας Ψινάκης. Το βρήκες με τη μία. Εντάξει, ρε παιδιά, αυτά είναι στανταράκι προμόσια. Επιχειρηματικότητα. Και να μην τα έχεις παραψάξει, από τα 90's τα ίδια πράγματα γίνονται. Λοιπόν, πάμε όμως τώρα εδώ τα τηλέφωνα. Έτσι ρε Θεοδός. Έλα ρε. Να επικοινωνήσει και δεν το ξέρω απ' έξω. Λοιπόν, αν θέλετε να επικοινωνήσετε, θα το σηκώσουμε με τη μία. Δεν έχει αναμονές και μουσικούλα, ούτε 090 σε εμάς. Το τηλέφωνο μας σηκώνεται άμεσα. Έτσι. Είναι 210-77-23-144 και το κινητό 697-56-56-265. Αν ντρέπεστε να σας ακούσουμε, υπάρχει και το μηνυματάκι στη φόρμα του σταθμού, στο radio98fm.org. Εκεί δεξιά θα βρείτε μια φόρμα επικοινωνίας, αφού καταφέρετε να μας αποδείξετε ότι δεν είστε ρομπότ, θα φτάσει το μήνυμά σας εδώ στο στούντιο και εμείς θα το διαβάσουμε. Πολύ ωραία. Αυτά από μένα. Κούβεντα στην Τρόγλη, η εκπομπή που έχει παρανόηση τον κόσμο. Φρίκι κάψιμο τρόγλινγκ, μπαΐλιος. Σήμερα, 9 Νοεμβρίου, η ανατολή του ηλίου έγινε στις 6 και 58 πρώτα λεπτά και η δύση του ηλίου στις 5 και 19. Διεθνής μέρα κατώ του φασισμού και του αντισημιτισμού. Γιορτάζουν ο Νεκτάριος, η Νεκτάρια, ο Νησιφόρος και η Ονησιφόρα. Και η Ανηφόρα, θα προσθέτε, θέτα εγώ. Αυτά, χρόνια πολλά, Νεκτάρια, Νεκτάρια, ο Νησιφόρη, που είστε και πάρα πολύ, έχουμε βαρεθεί, τι ο Νησιφόρος, τι Γιώργος, τα ξέρουμε αυτό το κλασικό αστιάκι. Έχει τώρα κάποια πράγματα που γίνανε σήμερα, αλλά παιδιά, τι μας ενδιαφέρει. Εδώ μιλάμε Τραμπ, 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 Τραμπ. Έχουμε πλανητάρχη. Τα περιμένατε, τον λιγουρεύεστε. Έχουμε πλανητάρχη. Τώρα αυτό δεν ξέρω κατά πόσο είναι καλό που γελάμε τώρα. Που το λέμε έτσι, έχουμε πλανητάρχη Τραμπ και γελάμε. Άσπρο ξανά. Όχι να μου λέγεις ότι... Είναι εξαιρετικά αστείο. Εξαιρετικά αστείο... Τραμπ. Έχει συνέπειες βέβαια. Αυτό, τι συνέπειες, φίλε, δεν ξέρω. Καλά, και η Κίλαρινα ήταν σε πόλεμο πήγαινε. Τραμπ, 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 Τραμπ. Λοιπόν, να στείλουμε χαιρετίσματα εδώ πέρα σε όσους μας ακούνε και μας ακούνε από παντού, πίστεψε με. All over the world. Μας ακούνε από Αυστραλία, μας ακούνε από Βραζιλία, μας ακούνε από Βιρτζίνια. Virginia, hello to Virginia, we love you. Και μετά στα Μπαλκάνια, μάγκες, γίνεται το καμός. Το καμός, το καμός σου λέω. Λοιπόν, μας ακούνε και από Γερμανία, μας ακούνε και από Νορβηγία και από Πολωνία. Καλά, καμός, ε. Multicultural, εδώ στη Drogli, connecting people μας all over the universe. Από το ξενόγλωσσο ώρα πρέπει να έχει ξεκινήσει, νομίζω. Και εγώ έτσι λέω. Καλό. Λοιπόν, μηνυματάκια να πούμε λίγα, μηνυματάκια. Ας πούμε τα πρώτα. Καταρχήν, γεια σου Μερόπη. Με τα όμορφα σου, αλλά δεν ξεκινάμε από Μερόπη. Έχουμε στείλει ήδη... Α, το πρώτο μηνυματάκι είναι είδηση από τον Καλ. Καλημέρα. Α, όχι, sorry. Δεν ήταν δικιά μας. Όχι. Λέγεται το πιο σούπερ. Δεν ήταν δικό μας. Όχι, το πρώτο είναι Μερόπη. Έχει στείλει για αστρολόγους. Μερόπη, μας λείπεις. Μετά την τελευταία φορά για το χωρισμό, τον ξαφνικό, γενικότερα η Τρόγλη έχει μείνει μισή. Γύρνα πίσω. Δεύτερο μήνυμα. Η μακιγέρ σας. Ξέρουμε όλοι ποια είναι. Καλεραίο, ξεφτέρεις, που τα ξέρει όλα αυτά τα κουτσομπολιά και πολλά ερωτηματικά. Πλανούνται γύρω από το στούντι της Τρόγλης. Ξεφτέρις είναι αυτός. Δεν ξέρετε με ποιον έχετε. Δικτυωμένος. Και παίζει κι άλλο ένα που έχει στείλει ο Γαβρίλ Μαύρος. Άρε Μαύρε. Ναι, το οποίο δεν το έχουμε ανοίξει. Θα κάνω τώρα την κίνηση. Όχι, μην το ανοίξει. Είναι μουσική για μετά νομίζω. Θα το βάλουμε να παίξει. Ναι, ναι, ναι. Από τον Τραμπαρίφα. Όχι, ο τίτλος του κομματιού είναι Τραμπαρίφας. Δεν okay. ήταν Τραμπ αυτό. Δεν ήταν Τραμπαρίφας. Τραμπαρίφας. Επίσης, ξεχάσαμε να πούμε, ρε φίλε, Θεσσαλονίκη. Και πόσα άτομα σ' ακούνε από τη Θεσσαλονίκη.
Χαιρετίσμα στη Θεσσαλονίκη να στείλουμε. Χαιρετισμούς. Σαλόνικα, Σαλόνικα. Χρόνια σας πολλά και εκεί πάνω σε εσάς. Είπες όλο το εξωτερικό και δεν είπες στη Θεσσαλονίκη. Ναι, είπα όλο το εξωτερικό και δεν είπα στη Θεσσαλονίκη. Αφιερώνουμε λοιπόν και εμείς Θεσσαλονίκη, το δικιά μας κοντινή Αμερική. Έτσι, τραμ, τραμ, τραμ. Τραμ, 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 τραμ. Αυτό, δικιά μας κοντινή Αμερική. Εντάξει, μην ξεκινήσουμε ακόμα με τον Τραμπ. Έχουμε γενικότερα. Έχουμε καιρό να κράζουμε. Έχουμε καιρό. Σε λίγο θα πάμε έτσι κι αλλιώς για το πρώτο μικρό διάλειμμα για να επιστρέψουμε μετά με ειδήσεις. Με τίτλους ειδήσεων δηλαδή και μετά με μια ανάλυση τους. Θέλετε να πούμε τίποτα παραπάνω? Έλα, ας πούμε δύο πραγματάκια έτσι για τον νεοπλανητάρχη. Ή αφού μιλάμε ακόμα σοβαρά, μπορούμε να πούμε για την άφιξη του Μπάρακ του Μπάρμαν. Του Μπάρακ ο Μπάρμαν. Του Μπάρακ του Μπάμια. Που τώρα δεν έχει και πολύ νόημα. Πάντα έχει. Πάντως, να κάθε πούμε... επίσκεψη Αμερικάνου ηγέτη έχει. Έχει και πορεία. Και τώρα το πορεία δεν το λέω τυχαία. Εγώ προτείνω να μαζευτούμε όλοι τρογλωδίτες και όποτε έχει πορεία που πιστεύουμε ότι είναι για εμάς, να κατεβαίνουμε και εμείς με μπλοκ τρογλωδιτών, ντυμένοι με του Ταρζάν τα δέρματα γύρω-γύρω και με ρόπαλα στα χέρια, και να κατεβαίνουμε τρογλωδίτες κανονικά, ρε φίλε, σε μια πορεία, ενταγμένοι όλοι μαζί. Με τα ρόπαλά μας μπροστά για την περιφρούρηση, θα φτιάξουμε και μία σημαία των τρογλωδιτών. Θα ζωγραφίσουμε μία σπηλιά. Μια μικρή τροποποίηση έχω να προτείνω. Τι? Όλα αυτά που λες πάνω από μία στολή δίτη. Με 16 ευρώ μόνο! Σε κηρύζω τώρα τον τέτοιο να. Όχι το manager, το στη λίστα. Τον ενδυματολόγο. Των τρογλωδιτών. Ναι. Έχω μπει στη λίστα. Έχουμε μεγάλες αφήξεις, έσκασε αστήρευτος. Και ένας φίλος από τα μαλλιά, ένα καλησπέρα. Γεια χαρά, αδερφέ. Γεια χαρά. Γεια σας, παιδιά, γεια. Παιδιά, μάθατε τα νέα. Τραμπ, 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 τραμπ. Λοιπόν, έχουμε και ένα τελευταίο μηνυματάκι πριν πάμε σε διαφημίσεις και... κατ' επέκταση διακοπές. Ναι, μόνο διαφημίσεις. Ναι, μόνο διαφημίσεις. Από την Ανά Γκάλαχερ λέει, έχει μια ερώτηση, αν ο κύριος Δακρυγόνης θα τραγουδήσει «Η τσάμπα περιμένουμε». πριν από λίγο το συζητάγαμε αυτό. Ποιος το ρώτησε αυτό? Την Ανά Γκάλαχερ. Χαίρετε, αγαπητή, χαίρετε. Φώτισε το πρόσωπο του ήλιου. Γενικότερα, να ανάψει σου ραντεβού, ξέρεις. Να, 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 να. Ωραία. Ο Ήλιος νομίζω δεν θα τραγουδήσει σήμερα τουλάχιστον, okay, αλλά ναι, στα raps ναι, αλλά στο... Στα raps όχι, στα raps ποτέ. Μα γιατί, ρε. Στο καραόκε δεν θα... Because I don't have a chestnut. Χειρότερος από εμάς δεν μπορείς να είσαι. Ναι, σωστό και αυτό. Λοιπόν, θα πάμε στο πρώτο κομμάτι. Και θα επιστρέψουμε με ειδήσεις σε τίτλους. Οκ, μάγκες. Οκ, μάγκες. Πάμε. 93 και 80, όντα, όντα. Συντονί σου είναι μπόμπα, μπόμπα. Μας ακούν και στη Μαγιόρκα, όρκα, όρκα. Φρεντερίκο Γκαρθία, λόρκα, λόρκα. Ακούτε τη κουβέντα στην Τρόγλη. Και ακολουθούν ειδήσεις σε τίτλους. Ο Κυριακός Μητσοτάκης ήπια τσιπουράκια με κριτικά φιλαράκια. Ο Αλεξέη Τσιπρόφ διαφώνησε για άλλη μια φορά με τον Κούλη. Η Άγγελα Μέρκελ έκλεισε σήμερα το μάτι στον Ντόναλντ. Το δάκρυ του Νίκου Φίλη προκάλεσε συγκινήσεις στο Θεό και έριξε καρέκλες. Ο Βασίλης Λεβέντης δεν προέβλεψε ότι θα βγει ο Τραμπ, όμως οι Σίμπσον πέσανε μέσα.
Με βουντού απείλησε ο Ιερώνυμος τον Τσίπρα, εάν δεν ακολουθηθούν οι εντολές του. Λουκέτο στα ελληνικά γήπεδα επαορίστου. Πηγές λένε ότι η Super League θα ενσωματωθεί στο βουλγαρικό πρωτάθλημα. Λιακάδα μέχρι τα επόμενα δάκρυα βουλευτών, προβλέπεται για τον καιρό της Ελλάδας. Φεύγει. Ευχαριστούμε το σκηνοθέτη. Επιστρέψανε στα αγώνες. Ένα μπράβο στο κοντρόλ. Παιδιά, ναι, εδώ δουλεύει κόσμος. Εδώ βγαίνουν μεροκάματα. Λοιπόν, ποια εκπομπή είμαστε. Ποια εκπομπή. Κουβέντα στη Στρόγλη! Λοιπόν, καλησπέρα σας. Για όσους συντονιστήκανε τώρα, είμαστε κουβέντα στην Τρόγλη, φρίκι κάψιμο τρόγλινγκ, ζωντανά από την Τρόγλη του χαοτικού και περατικού ραδιοφώνου της Αθήνας. Συζητάμε διάφορα, μια εκπομπή που μιλάει για τις τέχνες, τον πολιτισμό και τα γράμματα. Απελευθερωμένη εκπομπή, ναι. Έξω από τα μπου. Σκάει ο μπου και έτσι. Αυτό θα έλεγα, είμαστε μέσα είναι το μπου. Ναι, μέσα είναι ο μπου, χωρίς τα ταμπού όμως. Το μοναδικό υπαρκτό. Το μοναδικό υπαρκτό ταμπού, έτσι κι αλλιώς, το οποίο θεωρείται και από τους κοινωνιολόγους σαν το μοναδικό ταμπού ουσιαστικά σε όλες τις κοινωνίες του κόσμου, ανεξαρτήτου κλίμακας, είναι η αιμομιξία. Έτσι το γνωρίζουμε. Αυτό, όλα τα άλλα που θεωρούνται είναι. Αιμομιξία είναι και γαλαζοαίματι μετά, ξέρεις. Μπορούμε να θεωρούμαστε απελευθερωμένοι. Δεν ισχύει αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει. Αιμομιξία, παύλα αιμοροφιλία. Ναι. Παύλα γαλαζοαίματι. Τερατογένεσης. Όλοι οι φραγκάτοι του κόσμου παρέα παντρευόντουσαν. Έτσι αλλιώς ο γάμος είναι μια οικονομική συμφωνία. Μια μπίζνα. Μια συμφωνία για λεφτά, έτσι. Για συμμαχία, για την πώς θα πορευτεί το νεαρό ζευγάρι σε αυτή την κοινωνία, ποιες οικογένειες θα ενώσουν τις περιουσίες τους και τα σχετικά. Λοιπόν, δεν μας νοιάζει η παντριά, δεν θα παντρευτούμε ποτέ πια. Είμαστε εδώ ζωντανά και ήρθαμε να σας μιλήσουμε, θα ξεπεράσουμε λίγο το τραμπ, 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 τραμπ. Μην το συνεχίσουμε, ήταν και με άτυχο το. Παντού, ναι. Πλέον, εντάξει, όσο δεν είδαμε τον Τραμπ σε όλη μας τη ζωή, θα περάσει μπροστά από τα social media. Περιμέναν όλοι. Είχαν βγάλει και για τον Τραμπ και για τη Χίλαρη διάφορα κοροϊδευτικά σίγουρα. Περιμέναν ποιος θα βγει για να αρχίσουν να αποστάρουν ανηλαίως διάφορα για έναν φασιστό, σεξιστό, ξέρεις, όλα αυτά τα περίεργα. Να πούμε κιόλας ότι η Χρυσή Αυγή. Έστειλε συγχαρητήρια. Προφανώς είπε Τραμπ Αμερική, Αυστρία, Ελλάδα και Γαλλία έρχεται. Και Παυλόπουλος έστειλε επιστολή πρώτος. Συγχαρητήρια, επιστολή στον Τραμπ. Ο Παυλόπουλος είναι γρήγορος, ρε, στα αντανακλαστικά. Δεν θυμάσαι στο πάνελ με τον Κασιδιάρη και με την τέτοια ποσό. Και ο Κούλης είπε ότι οι ελληνοαμερικάνικες σχέσεις είναι και θα είναι σε πολύ καλό. Καλά, ο Κούλης καβάλισε F-16, δεν ξέρω αν το μάθες. Ναι, και πήγε και πολύ καλά κιόλας, στη Σούδα. Τι είναι, πολύ καλά. Ήταν πολύ καλός πιλότος. Α, το πέταξε. Εγώ δεν ξέρω. Ήταν εξομοιωτής. Α, ναι. Ένα, ρε. Σώπα τα λάνη. Μα έχει μόσα τον Πούτινγκ. Αυτό βγήκε να αποδείξει. Ότι και εγώ, Orthodox και εγώ, θα το Πούτινγκ, ναι. Πετάω και το αεροπλάνο. Ναι. Και ώρα δεν με πιάνει καμία. Εντάξει, στον εξομοιωτή μέσα σε ένα δωμάτιο το πέταξε. Ναι, ρε, το πέταξε. Δεν το ρίξε. Γιατί ο εξομοιωτής θα μπορούσε να πέσει κιόλας και να δείξει. Μπουμ. Και έκρηξη μετά. Και φωτιές. Είναι αλάνη. Τώρα ποιος Τσίπρας. Ο Τσίπρας δεν έχει μπει ούτε σε πατίνι. Δεν ξέρω να δει. Τα ζητήματα σε αυτό είναι δύο. Το πρώτο είναι πώς γίνεται οι εκλογές να μην ήταν αυτές μεθοδευμένες και χαλκευμένες όταν δεν έχουν κουκουέ 5,5%. Αυτό πήγα να πω. Είσαι κουκουές. Και τι έχει. Δεν σε έβρισα. Και τι έχει να πει για αυτό το κόμμα. Τι έχει να πει το κόμμα για το αποτέλεσμα αυτών των εκλογών. Θα πει ότι το αντιπεριλαστικό τέρας που βρίσκεται σε απέναντι όχθηση του Ατλαντικού γίνεται πιο δυνατό με την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ. Αυτό. Αυτό ακριβώς θα πει. Αυτό. Και θα πετάξει και ένα όχι στο τέλος. Είχαμε και διαδηλώσεις στην Καλιφόρνια. Oh, really? Ξέρω αν είχε και μπάχαλα.
είχε μπάχαλα στο Αμέρικα από φοιτητές οι οποίοι βγήκαν με τη μία να διαμαρτυρηθούν για τον νέο πλανητάρχη. Τώρα, ποιοι φοιτητές, είσαι τόσο μικρή, ποιοι φοιτητές, εδώ πέρα ολόκληρη showbiz έγινε χαμός. Βγήκανε πόσες τραγουδίστρες εκεί πέρα, η Μαντόνα π.χ. Μαντάνα. Η Μαντόνα που είχε πει ότι θα κάνω πίπες σε όλο τον κόσμο άμα βγει η Χίλαρη. Και τώρα βγήκε με κλάματα και με οργή και έλεγε ρε γαμώτο, βγήκε αυτός ο Τραμπ. Και τώρα δεν μπορώ εγώ να εκπληρώσω αυτά που υποσχέθηκα στο λαό μου, σε αυτούς που μου ανεβάσανε εκεί πάνω. Αυτό είναι ο πόνος, ο πραγματικός πόνος. Και εσείς κάθεστε τώρα και ασχολείστε με χαζομάρες. Ακριβώς. Συγγνώμη, αλλά ρίχνετε το επίπεδο. Θεοδόση μίλα. Οι φοιτητές, ναι. Αυτό. Ποιοι φοιτητές. Σιγά μη θυμούνται δύο ταραχές. Θα θυμούνται η Μαντάνα, θα μείνει για πάντα. Σαφώς. Για 10 ακίτες της Αμερικής θα ήταν τώρα αυτή η βγή. Η Μαντόνα και το βρακί της. Αυτά είναι, φίλε. Αυτά είναι η κοινωνία μας. Αυτά μας προσχολούν, φίλε. Έκανα κομίτη, μετεωρίτη, θα έχουμε ξαναπεί ξανά. Έπαιξε μετεωρίτη την προηγούμενη εβδομάδα πάλι. Ότι η NASA είναι έτοιμη να αποκρούσει, μαλάκες. Δεν σε σκοτώνουν όλα αυτά που έχεις γύρω σου. Πρέπει να φοβάσαι και τους μετεωρίτες. Το περιμένουμε καταρχήν όλοι ότι ο Ντόναλντ μπορεί να πατήσει και το κουμπί. Τι απόκρουση, ρε φίλε. Αυτό που είπες με την απόκρουση δεν κατάλαβα. Τι, ότι θα έρθει κάποιος πλανήτης και έχουμε φτιάξει μια ρακέτα τύπου που θα κάνει τάγκ, θα το στείλει στο σύμπαν αλλού. Δεν έχεις δει πολλές ταινίες. Μιλάμε για Αρμαγελαδόν, τέτοια φάση. Ο Ντόναλντ έχει πει πολλά πράγματα. Μπεμπιστικά λίζερ και τέτοια. Τα πυρηνικά που έχουμε γιατί δεν τα χρησιμοποιούμε. Η κόρη μου, αν δεν ήταν κόρη μου, θα την πίδαγα. Έχει πει πολλά πράγματα. Ποιος? Οπότε το κόκκινο κουμπί, όπως είπε και ο Μπού, είναι κοντά. Ο πλανήτης μας. Αν απειλεί αυτός, καταλαβαίνεις πόσο μπορεί να απειλεί μετά και ο άλλος. Αν υπάρχει ο Ντροντάρι. Όταν λες το αντιπάλο δέος, μην πεις ότι εννοείς τον Κιμ. Ο Κιμ. Ο Κίμιος και το δέος, δεν είναι αντιπαλοδέος. Πάντως, πέραν από τη Μαντόνα, ο πλανήτης μας έχει και άλλα πολύ ενδιαφέροντα πολιτιστικά. Για παράδειγμα, μια που λέγατε πριν για πόνο, έχουμε να πούμε με ένα πόνο, τον πόνο. Έχουμε να πούμε ότι ο πόνο είναι υποψήφιος για γυναίκα της χρονιάς, επισήμως. Αλήθεια, δεν σας κάνω πλάκα, δεν είναι τρολίδηση. Τι γελάτε, ρε. Και, πώς, και, με ποια κριτήρια. Τη στιγμή, I don't give a fuck, δεν ξέρω. Λοιπόν, το ζήτημα είναι ότι έχει ορχεία πολύτιμων λίθων. Πριν από κάποια χρόνια είχαν επαναστατήσει οι σκλάβοι εκεί πέρα. Το κράτος πήρε την αστυνομία, τέλος πάντων, και τους πυροβόλησε και σκότωσε τους περισσότερους από αυτούς και τον κάνουμε γυναίκα της χρονιάς. Μετά έχουμε την Beyoncé. Αντίστοιχα, δεν ξέρω αν είχε βγει γυναίκα της χρονιάς ποτέ η Beyoncé. Θα το ήθελε. Έχει παντού, ας πούμε, στα σόου, στη σκηνή, με τεράστια φωτεινά γράμματα γράφει feminist και κάνει φοβερές δηλώσεις. Και στην μάρκα ρούχων που λανσάρει, τα έχει κεράβονται στην Ινδία από γυναίκες που δεν μπορούν ούτε να φάνε ένα καρβέλι ψωμί, ας πούμε, με τα λεφτά που βγάζουν από την εταιρεία της. Έχουμε πολλά έτσι όμορφα πέραν της Μαντόνα, ναι, στον πλανήτη. Και πιο φυσιολογικό, τι πιο φυσικό, μιλάμε τώρα για. Θέλουμε να μιλήσουμε για. Πώς το λένε, όλες αυτές τις διαφορές που κάνουν νεκρά, που λένε τα παιδιά. Δηλαδή, π.χ. η Beyoncé, μέσα από την βιομηχανία του θεάματος που φυσικά λανσάρει, π.χ. και το γυναικείο σώμα και όλα αυτά ως εμπόρευμα και τα σχετικά, να σου βγάζει πινακίδα φεμινισμ πάνω στη σκηνή. Δηλαδή, παιδιά, δεν το πιάνετε το νόημα. Πρέπει να καταστραφεί από τις αντιφάσεις του αυτό το πράγμα. Είναι όπως οι πάστορες, ας πούμε, οι πολύ πλούσιοι παπάδες που σου λένε για να δίνεις το πλησίο, κάτι τέτοιο. Ναι. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Λοιπόν, πάμε να πω μια γρήγορα να ταξιδέψω στα μηνύματα. Η Μπαμπούσκα μας λέει για τα ζώδια. Περιμένουμε να ακούσουμε τα ζώδια με τις μαγικές φωνές. Περίμενε. Πολύ ωραία τα ζώδια σήμερα. Με τις μαγικές φωνές όμως συγκεκριμένα, ξέρεις, δεν είναι πολύ απλά. Ναι, θα είμαστε. Προσπαθήσουμε. Λοιπόν, κάρτα. Θάλασσα και θαλασσινά μπαράκια, ό,τι πρέπει για αυτήν την εποχή. Ναι. Ενός λεπτού σιγή για ένα τσιγάρο σέρτικο. Μάλλον για κάτι που λέγαμε εκείνη τη στιγμή θα μας έστειλε. Τώρα δεν το θυμόμαστε ακριβώς. Κάρτα, ξανασυνδέσουμε Κάιρο και πες μας για ποιο λόγο μας πρότεινες τη θάλασσα. Πάμε και για καλαμάρια. Οκ. Σουρικάτος,
Λος Ουρικάτος. Βάλτε να παίξει America Fuck Yeah ή Here Comes the Money προς τιμή του νέου πλανητάρχη μας. Έλα, θα παίξεις το επόμενο διάλειμμα. Εντάξει, θα σε παίξουμε δυνατά, Σουρικάτε. Άλλο ένα μήνυμα από τον Γαβρίλη το Μαύρο. 404. Ήρθε η ώρα να παίξει όλος ο πλανήτης Black Metal. Και μας έχει στείλει ένα τζιφάκι με το πρόσωπο του Τραμπ σαν εξώφυλλο από τους Γκόργκοροθ, πώς τους λένε, τους φίλους μας. Λοιπόν, ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. Μας δίνουν κουράγιο. Στέλνετε μας καμιά αίτηση. Βασικά μας χάσετε, στείλε και μια αίτηση. Εμείς δεν την άνοιξαμε. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε να πούμε εκτός από τον Τραμπ? Δηλαδή, τι άλλο μπορεί να σε ενδιαφέρει? Ξέρεις ότι πιστεύετε δηλαδή ότι είναι ο καινούριος ιδιοκτήτης του οικοπαίδου που ονομάζεται Earth? Είναι ο ίδιος? Είναι αυτή από πίσω? Δηλαδή, πώς το θέλετε? Με συνωμοσιολογία? Με το κλειστό λόμπι? Με τη CIA? Με τι θέλετε? Ποιος? Θέλετε να μάθετε ποιος κυβερνάει? Για πες μας, θέλουμε να μάθουμε πάρα πολύ. Εγώ θέλω να δω αν υπάρχει ενδιαφέρον. Γιατί υπάρχει κανένας κρυμμένος πίσω από τον Τραμπ? Ο Puppet Master. Η Ιλουμινάτη, στάνταρ. Στεναχωρήθηκα γιατί τώρα που ο Puppet Master βγαίνει το Ghost in the Shell, το animation το Ιαπωνέζικο, βγαίνει σε ταινία και... Και παίζει Scarlet. Ναι. Γαμώτο. Το K, ήθελες να είναι ασιατικός χαρακτήρας. Ναι, φυσικά. Πάση περιπτώσει, κρίμα. Δείτε το Ghost in the Shell, τουλάχιστον το animation, όσο δεν το έχετε δει. Φιλοσοφικό, cyberpunk, πολύ ωραία φάση. Λοιπόν, τώρα να πούμε για τη χαμένη της υπόθεσης, την Κίλαρη. Η Κίλαρη, η οποία είχε πει ότι άμα έβγαινε θα μας έλεγε για τους εξωγήινους, θα έμπαινε και με στρατό στη Μέση Ανατολή. Πού είναι σημαντικά πράγματα αυτά? Δηλαδή, τα όπλα τελειώνουν, έχουν ημερομηνία λήξης, σφαίρες, το ξέρετε αυτό. Κάποια στιγμή πρέπει να χρησιμοποιούνται. Η μία είπε ότι εγώ θα σκοτώσω έξω, ο άλλος λέει θα σκοτώσω μέσα. Okay. Στον κανιβαλισμό που ζούμε, ο κόσμος στήριξε ο περισσότερος, γιατί θα μιλάμε σίγουρα για μεγάλο ποσοστό αποχής, που ό,τι καταλαβαίνουμε. Σίγουρα. Πάμε για το μέσα, πάμε για το ξεκαθάρισμα. Ku Klux Klan, Trump, white guy, alpha male. Και από τα μέσα αλλάζουν και όλα, άλλωστε. Δεν μου θέλανε Bernie, οπότε suck it. Τώρα τη φάγανε όλοι μαζί. Οι Simpsons, όπως είπε πριν και στις ειδήσεις, όχι μόνο σε αυτό, δηλαδή πλέον μπορούν να θεωρηθούν και προφήτες πολλών καταστάσεων. Έχουν βγάλει διάφορα με τον Τραμπ και όλα αυτά και ναι, έχουμε νέο πλανητάρχη. Ναι ρε φίλε, γιατί αυτός που κρύβεται πίσω από τους Σίμπσον είναι αυτός που υποκινεί τα νήματα τόσα χρόνια, να πούμε, σε όλο τον πλανήτη. Γι' αυτό οι Σίμπσον είναι πάντα μπροστά. Πάντα υπάρχουν μασονικά σύμβολα και ορισμοί μέσα από διάφορα πράγματα του. Αυτό είναι ρε φίλε η αρχή του κακού που λένε. Γι' αυτό εγώ αυτή τη στιγμή θα κάνω διαμαρτυρία, θα κάνω και μια πορεία, όποιος θέλει να συμμετάσχει, κατά αυτού του... Πώς να το χαρακτηρίσω, δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω κιόλας αυτό το καρτούν. Να είμαστε ενάντια σε αυτό το καρτούν και να απαγορέψουμε σε όλους τα παιδιά μας και σε όλα τα χριστιανόπουλα Θεοδόση να βλέπουν αυτό το πράγμα το έσχος. Να καίνε όλοι παντού τις αφίσες και να πετάνε τις τηλεοράσεις το διάολο να το βγάζουν έξω από το σπίτι Θεοδόση. Είμαστε γενικά κατά της Αμερικανιάς, άλλωστε. Έτσι. Η Αμερικλανιά. Φαίνεται. Είμαστε και από μόνοι μας βλάχοι. Δεν χρειαζόμαστε τους Αμερικάνους να γίνουμε Αμερικανό βλάχοι. Θέλουμε να είμαστε Ελληνοβλάχοι. Έχουμε δικούς μας Τεξανούς. Τι εννοείς? Έχουμε. Δεν ξέρεις τους Έλληνες Τεξανούς? Θα μου πεις, και ο Ταλιμπάν ξέρω. Θα τους περιγράψω. Ας μιλήσω εγώ για το Τέξας. Θα τους περιγράψω και θα μου πεις, θες να σου πούμε Μισισίπι μάλλον. Μισισίπι πιο καλά. Όχι Τέξας. Λάθος μου. Θα σου περιγράψω και θα μου πεις ποιοι είναι. Όπλα. Δυναμίτες. Αμάξια. Παράνομο αλκοόλ. Μπάφι. Και λίρα. Εγώ. Κριτική ρε παιδιά. Τι λέμε τώρα. Η κριτική της φάσης. Ναι. Εγώ χωρίς τη λίρα αυτό. Εγώ χωρίς τη λίρα. Εγώ έχω ένα λουστάρι. Γιατί εγώ με Αλβανός δεν είμαι. Κουβαλάω άλλο πράγμα. Άλλο αξεσουάρ μαζί μου. Είμαι ζόμπι. Έχω μπλέξει άσχημα. Υπάρχει βέβαια. Στην καμίζα την Μπουφάν. Υπάρχει μια ωραία ταινία, η οποία λέγεται Ο Μισισιπής Φλέγεται. Όποιος θέλει να δει το καλό που κάνουν αυτοί οι άσπροι άνθρωποι πέρα του Ατλαντικού. Σε υπόλοιπους, σε έγχρωμους, σε διαφορετικούς.
πολύ ωραία ταινία. Προσφέραμε και την ταινία, προτείναμε μάλλον και την ταινία της ημέρας, έτσι. Τώρα τι να πούμε. Για τη Χίλαρη είπαμε, παιδιά, ότι ξέρουμε και ότι δεν βγήκε. Εγώ έχω μιλήσει με τον, με τον υπεύθυνο που έκανε τις δημόσιες σχέσεις της. Παιδιά, φαίνονταν στον κόσμο ότι η τύψη ήταν έτοιμη κάθε φορά να λιποθυμήσει. Είχε πρόβλημα υγείας, φαινόταν αδύναμη, ο άλλος γεμάτος, δυνατός, κερδίζει ψυχολογικά κόσμο, έτσι, πρώτον. Δεύτερον, ξεχάσαμε όλοι την οχταετία. Έτσι βγήκε ο Τραμπ και σκεπάζει το μαύρο διαμάντι, τον Μπάρακ Ομπάμα, ο οποίος βγήκε έγχρωμος, βγήκε μελαμψός, βγήκε Αφροαμερικάνος και ήτανε, θα γινότανε παγκόσμια ειρήνη. Δεν θυμάστε τι λέγανε όταν είχε βγει? Σίγουρα, θυμάστε, ρε παιδιά. Είχε γύρισε το πράγμα και τα έχουμε... Δεν άλλαξε. Τις ίδιες επεμβάσεις που κάνανε οι Αμερικάνοι συνεχίσανε, δεν φύγανε από πουθενά οι στρατοί τους. Το Γκαντάναμο είχε πει θα καταργήσει, θα πάρει και καταργήσει. Τελείως το πάει. Γεια σας. Τι λέτε τώρα, παιδιά, εδώ πέρα δεν βγήκε ο Παΐσιος με την πρόβλεψη που είχε κάνει ότι ο πρώτος μαύρος πρωθυπουργός, όταν θα δολοφονηθεί, τότε θα ξεκινήσει ο τρίτος παγκόσμιος και θα κατέβει ο Χριστούλης, ο Τζίζους Κράις κάτω. Δεν βγήκε αυτό το σημαντικό και συζητάμε όλα τα άλλα. Τι έχεις να μας πεις εσύ για αυτή την πρόβλεψη που δεν έχει βγει? Που κατέβηκε ο Ομπάμα, φεύγει τώρα, παίρνει δρόμο και ακόμα δεν έχει γίνει αυτό που είπε ο Παΐσιος? Εντάξει, πέφτουν και έξω κάποιοι, έτσι. Πέφτουν έξω, γιατί ρε φίλε, δεν υποστηρίζεις πολύ καλά το χριστιανισμό. Εγώ, άμα γούσταρα χριστιανισμό, θα σου έλεγα αυτή τη στιγμή άλλα πράγματα. Ξέρω να σου εξηγήσω εγώ με μία απλή φράση. Πες μου. Θα είναι σαν να μην έχει δολοφονηθεί και θα έχει δολοφονηθεί. Αυτό είναι. Τώρα προσκυνάω. Τώρα ναι, με αποστόμωσε. Θα αρχίζω και εγώ να πιστεύω. Έτσι. Θεοδόση, θέλω εικόνα. Από ποια να ξεκινήσω? Από ποια να ξεκινήσω? Ποια εικόνα είναι για τους πρωτάριδες του χριστιανισμού? Πάρε ένα Άγιο Νεκτάριο. Ένα Άγιο Νεκτάριο. Ναι, κάνει και θαύματα. Είχα πάει στις γιαγιάς μου το... Και είναι και πρόσφατος. 200 χρονών και Άγιος. Και εγώ. Είχα πάει στις γιαγιάς μου την ενδοχρινολόγο και τι είχε? Τα πετσαρία εικόνες σε όλο το ιατρείο και είχε και την Αγία Επιστήμη, παιδιά. Αγία Επιστήμη. Ναι, μου είπε ότι είναι ιστορικό πρόσωπο, δεν το έχω τσεκάρει, αλλά ότι υπήρξε μια Αγία Επιστήμη. Μπεις να τρελή μάγκες, έτσι, να πουλάμε τα πετσαρία Χριστού Jesus Christ. Και, μαμά, η οικογένεια μαζί εδώ, family version. Ας σου κάνω εγώ ένα σε ένα τείχο το μυστικό δείπνο, νομίζω ότι θα κάτσεις μαζί τους. Άσε. Και από εικόνηση, ξέρεις, δικιά και σου. Να σπάτε δηλαδή. Μια ιστορία, ας πούμε, που λέει μέσα η βίβλος, ας πούμε, να την φτιάξεις έτσι στον τοίχο. Σαν ιστορία, ότι εξελίσσεται μπροστά στον τοίχο. Να σου πω κάτι, βγήκε η ζωή του Τσίζου σε μάγκα. Εκεί τελείωσε η φάση. Νομίζω ότι είναι ότι καλύτερα να διαβάζει βίβλους και αυτά, απαρχαιωμένα πράγματα. Είπαμε, η ζωή του Τσίζου σε μάγκα. Λοιπόν, πάμε να πούμε ένα μήνυμα το οποίο με προβλημάτισε από το Γαβρίλη Μαύρο, κουβαντομηχανικά νέα. Και ένα νέο παίζει με βάση όσα πρότεινε ο Φάινμαν, πώς μπορούμε να ερμηνεύσουμε διαφορετικά το πείραμα της διπλής σχισμής και να καταλάβουμε τι παίζει για να συνδέσουμε τα πεδία. Αυτό έχει στείλει και ένα link. Τώρα για όσους ασχολούνται με την κβαντομηχανική, αυτό το μήνυμα μπορεί να σας είπε κάτι για τους υπόλοιπους. Μπορώ να απαντήσω σε λίγο, να το φυλάξουμε και να απαντήσω σε λίγο. Ωραία, ναι, το έχουμε. Προετοιμάσου. Έχω γράψει κάτι σχετικά και θέλω να το βρω. Ωραία. Ωραία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, θέλετε να προχωρήσουμε? Να προχωρήσουμε, ας κάνει το research ο ήλιος. Όχι, μπορούμε να προχωρήσουμε και με κάτι έτοιμο. Τι, έλα, ρίχνω. Τραγουδάκι από το φίλο που μας παρήγγειλε. Με το special της ημέρας θα βάλω τώρα. Τραμ. Το special. Όχι. Special. Θα δείτε, παιδιά, είναι ένα εξάλεπτο. Δεν θέλω να το... Είναι το special, εμείς special πλέον το λέμε. Ωραία. Λοιπόν, πάμε, ρίχτω. Πάμε για το special. Λαλαλαλαλα. Μισό λεπτό. Μη θυμώνεις μη. Πρέπει να φύγω. Είναι σάπιο καθεστώς. Προβατός το σύστημά σου. Πώς να μείνω? Φτάσαμε κοντά.
σε μια κρίση. Τώρα είναι η στιγμή, επανάσταση σκληρή να ξεκινήσει. Γι' αυτό σου λέω, δεν πιστεύω σε νόμους και εκλογές. Δεν πιστεύω σε μπάτσους δικαστές. Δεν πιστεύω σε όρκους και θρησκείες. Όλα στα μέτρα σου κομμένα και ραμμένα είχες. Δεν πιστεύω σε νόμους και εκλογές. Δεν πιστεύω σε μπάτσους δικαστές. Δεν πιστεύω σε όρκους και θρησκείες. Όλα στα μέτρα σου κομμένα και ραμμένα είχες. Για σένα με αλλάστε. Θέλω να αρμέξω μια γίδα στο χωριό, όμως φοβάμαι τι θα γίνει αν ταχύσω. Τον εαυτό μου να εξασκήσω προσπαθώ, μα κάπου μέσα μου βαθιά δε θα το πείσω. Αυτά σκεφτότανε με κάβλες στη δουλειά, κι η πίτσα κάηκε και έγινε πιο μαύρη. Πλημένανε βρωμάνε ευχαριστώ, μα άλλο πράγμα την κοιτάει και την τρομάζει. Είναι ωραία η θάλασσα και τη μολύνουν πάντα, κι αν έχεις φάει πιπεριές καμία δε σ' αλλάζει. Δώσ' μου για φιλοδόρημα ένα τσαμπί μπανάνες. Είναι ωραία η θάλασσα, κολύμπα κάνε πλάτες. Στη ζωή μου, στην αυλή μου, χασίσω δέντρο που μου ζωντανεύεις μόνο κάθε τριμήνο. Σαν παραμύθιου κατάρα η αγάπη μας, πάντα στα μίσα της μένει η τσιβάνα μας. Πάλι. Στη ζωή μου, στην αυλή μου, χασίσω δέντρο που μου ζωντανεύεις μόνο κάθε τριμήνο. Σαν παραμύθιου κατάρα η αγάπη μας, πάντα στα μίσα της μένει η τσιβάνα μας. Όλα ήταν καλά, κανένα πρόβλημα. Η ζωή μου κυλούσε εντελώς χριστιανικά, και εκεί που γέλαγα ο ήλιος κρύφτηκε, όλα σκοτίνιασαν, η γη τραντάχτηκε και ξαφνικά. Σπάζω γίδα στο ναό μου και το σατάνα τον είδα. Σπάζω γίδα, το κορμί τη σκίζω με γυμνή λεπίδα. Σπάζω γίδα στρούμπουλη και την τρώω με κρασιά στην αυλή. Σπάζω γίδα στο ναό μου και το σατάνα τον είδα. Σπάζω γίδα, το κορμί τη σκίζω με γυμνή λεπίδα. Σπάζω γίδα στρούμπουλη και την τρώω με κρασιά στην αυλή. Και εκεί όλο το βράδυ φαινότανε για σκάρτο, περνάς από μπροστά μου με φωτιά. Και καύ' τον μπάτσο, έτσι απλά συντροφή μου φευγάτο. Ήρθες και έφερες μπουκάλια κάτω, καύ' τον μπάτσο,
καυτό μπάτσο. Μέριος του πια με κάνε άνω κάτω. Αυτό που έψαχνα μπροστά μου να το καυτό μπάτσο. Πολύ καλό, πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό και πρόεδρε. Ναι, yo, yo. Why America, λοιπόν. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, εδώ μετά τον George, τον Παπαντρέου, Eminem και White America, Trump, όλα μαζί, Trump, you Trump, know. You know the difference. Θέλετε να κάνουμε τραγουδάκι εδώ πέρα σαν τρογλωδίτες για το Trump. Και θα είναι και Trap. Trap-Trump θα λέγεται το τραγουδί μας. Τραμπ, αρχίδα, είσαι ρε μου. Άστο, θα γίνω σεξιστής. Καλύτερα να αλλάξω. Λοιπόν, εντάξει, θα έχουμε έτσι κι αλλιώς rap μετά, παιδιά. Θα, σίγουρα θα έχει μια και αφιέρωση στον, στον Donald. Εγώ έχω πρόταση να το κάνουμε διασκευή στο Mr. Sandman. Τραμ, 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 τραμ. Καλό. Μπορούμε, μπορούμε για την επόμενη εβδομάδα. Έχουμε δουλειά. Αγγίζουμε την τελειότητα να πούμε. Κάθε εβδομάδα δουλεύουμε πολλά διαφορετικά projects για να βγει αυτό το θεσπέσιο πράγμα στον αέρα. Ποια εκπομπή είμαστε? Κουβέντα Συντρόφι! Και κάπου εδώ πέρα να πούμε ότι έχουμε μηνυματάκι από ποιον, τον έναν, τον μέγιστο, τον τρισμέκ. Μεγαλύτερο, έχει αγγίξει το σύμπαν όλο. Είναι εκεί ψηλά και μας βλέπει από ψηλά, τον Παντελή Παντελίδη. Γεια σου ρε φίλε Παντελή. Και μας λέει, εγώ αντί για τα πετσαρία έχω ένα τραπέζι με ολόσημη εικόνα της Παρθένου και στο σημείο του εδίου της έχω ένα βάζο με κρίνο. Πολύ καλό. Θα πουλήσει πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Οικαστικότατο. Οικαστικότατο, ναι. Τέχνη και διανόηση, άλλωστε έχουμε πει Νητρόγλυ, να. Αυτές είναι οι ιδέες. Αυτές είναι οι ιδέες, ναι. Ενώ εδώ πέρα ο Γαβρίλη ο Μαύρος μας έχει στείλει εδώ πέρα το για... επόμενο μουσικό διάλειμμα. Μουσικό διάλειμμα, ναι, για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα τον φτιάξουμε. Τραμπ, 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 τραμπ. Λοιπόν, τραμπ, τραμπ. Αφού συζητάμε για όλα αυτά τα χαριτωμένα, πάμε στα πιο σκληρά. Ξέρετε που Α, ωραία. Να πούμε τρόπους επικοινωνίας. Να τους πούμε, φυσικά. Δεν είπαμε για τα μηνύματα. Αρχικά, στο... να πούμε ότι ευχαριστούμε από όλη την Ελλάδα και από παντού, από όλο τον κόσμο που μας ακούνε όλοι. Να ξαναπούμε από την αρχή, Θεσσαλονίκη, εντάξει, είπαμε. Ναι, ναι. Στείλαμε και τα χρόνια μας πολλά στη Θεσσαλονίκη, στους σύντρολους εκεί. Και έχουμε Ιταλία τώρα, μάγκες πάλι. Είπαμε, έχουμε Βραζιλία, Πολωνίες, Γερμανίες. Οι τρογλωδίτες έχουν εξαπλωθεί πάρα παντού. Στην Αλγερία εδώ βλέπω και γίνεται το καμός. Βραζιλία, Αυστραλία. Βραζιλία, Αυστραλία, Αυστραλία είναι Australia. Δύο. Είναι δύο ημάν. Και πάμε εις ανώτερα. Κάποτε είχαμε πιάσει και η Ιαπωνία. Είχαμε βρει έναν Ιάπωνα που μας άκουγε. Θέλετε να σας βάλω Ιαπωνία? Μας άκουγε και Τόκιο. Έχω, θέλετε Ιαπωνία? Ναντάει. Να αφιερώσουμε και στους ομογενείς από την Αυστραλία το με δυο μαρμάρινα φιλιά του Γιώργου του Αλκαίου που είχε γυρίσει εκεί εξ ολοκληρού το βίντεο κλιπ. Δεν κρατήθηκα. Λοιπόν, θέλετε να πάρω σε θεματάκι? Περνάω στο πρώτο θέμα εκτός επικαιρότητας. Πώς μου αρέσουν αυτά. Ecosexuals believe having sex with the earth could save it. Λοιπόν, υπάρχουν διάφοροι άνθρωποι οι οποίοι δηλώνουν σεξουαλικά, η σεξουαλικότητά τους διέπεται από το ecosexualism, το οποίο είναι, έχει, υπάρχει εδώ, λέει, καμιά δεκαετία περίπου και είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν έρωτα με τη φύση. Και νιώθουν και λένε, ρε παιδί μου, υποστηρίζουν μάλλον, ότι αυτό κάνει καλό και αυτό μπορεί να σώσει και το πλανήτη. Βέβαια το έχουν ξαναπεί, ο πλανήτης δεν έχει τίποτα, εμείς έχουμε, αλλά υπάρχει ένα τέτοιο, μία τέτοια, δηλαδή φιλιούνται με γρασίδια, κάθονται ώρες και αγκαλιάζουν διάφορα φυτά ή θάμνους, τους μιλάνε. Τρίβονται με κορμούς. Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Δηλαδή, η αγάπη είναι η λύση, το έχουμε ξαναπεί. Παιδιά, μόνο αγάπη, τίποτα άλλο. Έτσι, με αγάπη λύνονται όλα. Ποιοι Τραμπ και τέτοια, αν αγαπάγαμε ένα τον άλλον.
χριστιανικά πράγματα απλά. Τα έχει πετύχει το κόλπο. Πιστεύουν ότι έτσι μπορούν να βοηθήσουν κάνοντας έρωτα, να δώσουν όλη τους την αγάπη σε αυτό το ωραίο οικοπεδάκι εδώ, την μπλε γαλάζια μπαλίτσα που έχουμε στο ηλιακό σύστημα, που έχουμε, που είμαστε πάνω του και ταξιδεύουμε και κάνουμε σβούρες τέτοια έτσι, σπυροειδείς. Αυτό. Τι έχετε να πείτε, ρε παιδιά, για τους sexuals? Ο Φρόιντ είπε ότι το μόνο λάθος στο σεξ είναι το μη σεξ. Λάθος έκανε κι αυτός. Υπάρχουν οι asexual. Ναι. Από εκεί και πέρα για τους ecosexual, μπορείς να πεις ότι γαμάνε τον πλανήτη με ένα πολύ διαφορετικό τρόπο από εμάς. Και πρέπει να το αποδεχτούμε κι εμείς. Πρέπει να είμαστε ανεκτικοί. Και να σεβαστούμε και την επιλογή τους. Αυτό. Δηλαδή, άμα βγαίνεις έξω στο παρκάκι και βλέπεις το μπαρμπαμπάμπι να δίνει πόνο σε μια τρύπα μυρμηγκιών, είναι αγάπη, είναι έκφραση. Έτσι δεν υπάρχει πρόβλημα. Αυτό μας το έχει δείξει και ο μεγάλος προφήτης της εποχής μας, ο Μόνο Αγάπη, πέφτοντας να κάνει push-ups, αυτή την κίνηση προσπαθούσε να μεταδώσει. Απλά επειδή είναι πολύ συντηρητικά τα μίντια τη σημερινή μέρα, αναγκάζεται να το δείξει έτσι συμβολικά με τη τέχνη του. Θεοδόση. Σκατά στο Μόνο Αγάπη. Ναι, τους πάω. Ναι, τους πάω γιατί τη βρίσκουν διαφορετικά και επίσης, ξέρεις, εμείς είμαστε ανοιχτοί απέναντι σε όλους τους οργασμούς. Δηλαδή, ο καθένας όπου τον βγάζει. Αν ο άλλος τη βρίσκει πάνω στο πουρνάρι, μπορεί μεθαύριο να τη βρει και στα φραγκόσικα. Και όπου τον βάζει, όχι μόνο όπου τον βγάζει. Ξέρεις, εμένα... εκεί, τα φραγκόσικα είναι εκεί, η αγκάθια, κακτή, να τρίβεσαι με τα αγκάθια. Γιατί όχι. Ναι, εμάς μας ενδιαφέρουν οι άλλοι κακτοί, Θεοδόση. Ψάχνουμε εκεί κάτι πεγιώτη, εκεί που μας είχε στάξει σε μια εκπομπή παλιά. Καλά, αυτά περιμένω κι εγώ, άστε. Λοιπόν, Ξευτέρη, για πες, εκοσέξουαλ, τι σου λέει? Εγώ, φίλε, δεν ξέρω, είναι πρώτη και η φορά και μάλλον τελευταία αυτή, που θα συμφωνήσω 100% με τον Θεοδόση. Ακόμα και στα επιχειρήματα που έδωσε, 100% θα συμφωνήσω με τον Θεοδόση. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό, αλλά έγινε. Πάντως, να σου πω κάτι. Εκεί πέρα, εκεί που κοιτάς, έχει και μια άλλη πολύ καλή είδηση που την ξέρει εδώ πέρα ο φίλος μας, ο καλεσμένος. Χρωστάμε μια είδηση στο καλεσμένο και για να είμαι και σωστός, επειδή το ξέχασα, θα ξαναπώ μια τα κβαντομηχανικά νέα, το οποίο είναι από το Γαβρίλ Μαύρο, ο οποίος μας είπε είναι κάτι νέο, παίζει με βάση όσα προέτεινε ο Φάινμαν να μπορούμε να ερμηνεύσουμε διαφορετικά το πείραμα της διπλής σχισμής και να καταλάβουμε τι παίζει για να συνδέσουμε τα παιδεία. Έχεις να πεις κάτι πάνω σε αυτό? Φυσικά και έχω να πω. Σε αυτό το ερώτημα έχω δώσει την απάντηση μία μέρα μετά την ημέρα της εργατιάς, 2 Μαΐου. Επειδή γενικότερα με τις διαρκείς και νέες ανακαλύψεις στο πεδίο της κβαντικής φυσικής, γαμιέται το σύμπαν τελείως, έχω προτείνει ένα σενάριο για διαδραστική επιστημονική τσόντα. Περιγράφω. Δύο τύποι έχουν ξαπλωμένες δύο κοπέλες σε ένα καναπέ και τις γλύφουν ένα λάξ, φορώντας μόνο λευκές ρόμπες εργαστηρίου, γάντια και προστατευτικά γυαλιά. Τώρα τι γίνεται, μπορεί να έχετε δει site όπως το Pornhub, μπορείς να διαλέξεις το πώς θα προχωρήσει η τσόντα παρακάτω. Έχουν γυρίσει όλα τα εναλλακτικά και εσύ διαλέγεις αυτό που θες να δεις. Λοιπόν, αν διαλέξεις το πλάνο που εστιάζει στους τύπους, οι κοπέλες δεν θα τελειώσουν. Θα τελειώσει μόνο η μία, θα τελειώσει μόνο η άλλη και θα τελειώσουν και οι δύο ταυτόχρονα. Συγγνώμη, μιλάμε για κβαντική φυσική αυτή τη στιγμή, κατάσταση υπέρθεσης. Λοιπόν, αν διαλέξεις το πλάνο που εστιάζει σε μία από τις δύο κοπέλες, θα τελειώσει είτε αυτή είτε η άλλη. Τίτλος: The Double Slit Experiment ή Double Clit Experiment. Και όποιος κατάλαβε. Όχι, ήταν κατά το πιστικότατο, νομίζω. Νομίζω ότι τον φτιάξαμε και τον Γαβρίλ Μαύρο. Έτσι την πήρε την απάντησή του, πληρωμένη απάντηση.
Έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο πάνω σε αυτό. Για να προχωρήσουμε εδώ. Μας στέλνουν άπειρα μηνύματα. Λοιπόν, άντε, πάμε σε αυτό. Λοιπόν, διαβάζουμε από την Ελευθερία, ηλεκτρονική εφημερίδα. Έφτασε στη Λάρισα το γεράκι κυνηγός, η πρώτη αναγνωριστική πτήση για τη Χαρούλα. Αμέριμνες και χθες οι καλιακούδες της πλατείας που δεν ξέρουν τι τις περιμένει. Και τα ντρόουν. Το πιάσατε. Λοιπόν, προσλάβανε, εκπαιδεύσαν και προσλάβανε ένα γεράκι, την Χαρούλα, τη γνωστή Χαρούλα, την οποία... Σε ποιο μέρος? Στη Λάρισα. Παιδιά, ξέρω χαρά στη Λάρισα. Η Χαρούλα είναι αυτή, είναι γεράκι. Α, okay. Είναι γεράκι, ναι. Είναι και αυτό το γεράκι το έχουν εκπαιδεύσει. Έτσι. Γιατί εκεί στη Λάρισα, ξέρεις, οι άνθρωποι ζουν έξω στον δρόμο, είναι πολύ κοντά. Είναι όλες καφετέρες γεμάτες, υπάρχει μια κοινωνική δυναμική, τα συζητάνε όλα. Είναι ένα ανοιχτό γκοσιπάδικο όλη την ημέρα στις καφετέρειες. Και έχουν πολλές καλιακούδες. Που καλιακούδα, ξέρετε, ότι είναι ένα πουλί το οποίο ξέρεις. Το ψιλομισούνε. Όπως και τα περιστέρια, ρε παιδί. Γιατί, τι προκαλεί? Δεν ξέρω τι προκαλεί, μπορεί να μου του αρέσει και το όνομα. Πολύ κοντή φούστα και προκαλεί. Καλιακούδα την είπε. Αυτό δεν το λέγανε η μαύρη σαν καλιακούδα. Αυτό είναι αγκατιστικό. Ναι, αυτό μα ακριβώς. Το λέγανε, συγγνώμη ρε παιδιά. Είναι... Και αυτό το λέγανε. Ναι. Μάλλον ναι. Όχι ρε, αφού λέγανε μαύρη νύχτα στα βουνά, μαύρη σαν καλιακούδα. Τι λέτε τώρα κι εσείς? Ναι, καλιακούδα. Α, ναι, ό,τι και κάνετε. Κακό. Άγγισε πολύ. Οι καλιακούδες, ναι, και αυτές μαύρες είναι. Λοιπόν, και η συγκεκριμένη η Χαρούλα θα αρχίσει να κυνηγάει τις καλιακούδες στις κεντρικές πλατείες, εκεί στην πλατεία στη Λάρισα. Τι, έχει εκπαιδευτεί στη Δράμα εδώ, έχει γαλόνια. Βλάχη σχολή. Και η καλιακούδα, ρε παιδί μου, χέζει πολύ, κουτσουλάει πάρα πολύ. Υπάρχουν πολλά, δηλαδή, ευτράπελα, σίγουρα ένας Λαρισαίος, σίγουρα στη ζωή του, είναι παγκόσμια έρευνα, μία φορά τον έχει χέσει καλιακούδα. Τουλάχιστον. Όπως και ο Αμερικάνος είναι ένας στους τρεις, έχει βγει στην τηλεόραση σίγουρα με κάποιο τρόπο. Άρα μπορούμε να καταλάβουμε ότι η Χαρούλα το γεράκι είναι εδώ. Θα φύγουν οι καλιακούδες και θα μπορούν ξανά οι Λαρισαίοι να μην κοιτάζουν όλη την ώρα πάνω. Έχουν αυτό το τικ πλέον που κοιτάζουν πάνω για περιμένουν τους χέσει καλιακούδα, παιδί μου. Λαρισαίοι, τυριά, παιδί μου, δεν νιώθουν, βλάχοι. Εδώ στην Αμερική παίρνουν τα γεράκια και τα εκπαιδεύουν να ρίχνουν τα ντρόουν και εμείς εδώ πέρα οι βλάχοι τα μαθαίνουμε να ρίχνουν τα καλιακούδες. Δεν πάμε κάτσε καλά. Τώρα, δηλαδή, δεν πάμε καλά. Αν κάποιος σύνδεσμος ή κάποιος μόνος, ας πούμε, φαν της καλιακούδας σκοτώσει τη Χαρούλα, τι, τέλος. Γιατί δεν αφήσει να σου πω για το χάρι για να αναπαραχθούν όλοι μαζί. Ναι. Δεν είναι τόσο εύκολη ρε, εσύ, να φας τη Χαρούλα. Η Χαρούλα σου λέω είναι. Τι καραμπίνα. Είναι σμιναγός. Σαν το Ράμπο στον Αμερικάνικο στρατό είναι. Όπα ρε φίλε, τι λες τώρα. Ήμουνα ένας. Όπλα. Είναι και... το κρυφό μήνυμα των Αμερικάνικων ταινιών, το κλασικό. Είμαι ένας και τους σκοτώνω όλους. Ξέρεις, πάντα ένας. Μόνος. Όχι με κανέναν. Και λογικά δεν είναι και μόνη της. Δηλαδή δεν νομίζω ότι την αφήνουν ελεύθερη. Θα επιστρέφει στο σώμα, στο κέντρο. Επιστρέφει μετά στο κλουβίτσα, αφού σκοτώνει κάπως ναι. Καλιακούδες. Επιστρέφει πίσω και αφήνει τα αυτιά που της έχει κόψει, τα, ξέρεις, τα ενθύμια που έχει από τα θύματά της. Ένα πόδι, ένα ράμφος. Και κάτι, παίρνει ναι. Σαφώς και το τέτοιο της, το επαθλό της. Δεν νομίζω, γιατί κάπως έτσι θα μαθαίνουν τα ζώα. Δίνουμε περισσότερο έπαθλο, ότι μπράβο, mm-hmm. Καλά έκανες. Εγώ έχω ζήσει σε περιστερώνες, έχω δει περιστερώνες, δηλαδή κάτω στο πέραμα. Έχω δει περιστερώνες και τα ξέρεις που τα μολάνε, φεύγουν τα περιστέρια και μετά τα ασφυρίζει και ξανάρχονται. Ναι, κάνουν βούτα μετά, είναι καταπληκτικό. Αυτά είναι άλλα, αυτά είναι οι βούτες, είναι συγκεκριμένο είδος, ναι, έχω δει και τις βούτες που βουτάνε. Αλλά γενικότερα και αυτά χέζουν. Δεν είναι ότι είναι, επειδή είναι εκπαιδευμένα δεν τα κάνουν όλα σκατά. Σκατά τα κάνουν όλα. Και καλά κάνουν, ίσως αυτό ρε παιδιά να είναι και μια αντίδραση που θα μπορούσε και εμάς να μας χρησιμεύσει. Σκατά παντού. Αντίδραση το μόνο που θα κάνω. Σκατά παντού. Σκατοπόλεμος. Στο Σύνταγμα όλοι μαζί. Εδώ κάνουμε εκδήλωση, το προτείνουμε. Από τους τρογλωδίτες, σκατοπόλεμος στο Σύνταγμα. Free set. Ναι. Λοιπόν, έχουμε άλλο θεματάκι να πούμε. Έχουμε, ναι. Λοιπόν, περνάω επί τόπου. Πρέπει να μας πει ένα θεματάκι εδώ πέρα. Ναι, εσύ θα μας το πεις, το βλέπαμε πριν. Παρακαλώ, πείτε μου. Για τους χορτοφάγους που είχαν μια συγκέντρωση, έμαθα μια... Το Vegan Life Festival. Δεν το... Ναι. Δεν το ξέρεις. Το έχασα αυτό μεγάλο πράγμα. Πήγα εκεί πέρα, εγώ. Συγγνώμη που το λέω σε μια τόσο αντι-vegan εκπομπή.
Όχι, δεν είναι. Κάνει λάθο. Εμεί είμαστε τη δικαιοσύνη, ο ήλιο εννοείται. Κρίμα, και τη ισότητα. Είπα εγώ να βρήκα μια εκπομπή να είμαι αντιβίγκαν, vegan και δεν μπορώ. Κρίμα. Μου το στερείτε. Λοιπόν. Όχι, εκφράσω ελεύθερα. Αυτό είναι λοιπόν, το σκοπό. Ναι. Ο απότερο. Εγώ, παιδιά, πήγα. Είχαν εκεί πέρα ένα πολύ όμορφο setting γεμάτο μαγαζιά όπως όλα τα φεστιβάλ που γίνονται στην Τεχνόπολη, στο Γκάζι. Γίνονται κυρίως για τα μαγαζιά. Είχε και κάποιες ομιλίες. Κάποια πράγματα που λέγανε ήταν επιστημονικά, κάποια. Είχε και ένα μέρος που κάνανε pranic healing. Το οποίο είναι. Ψαραϊκή. Είναι απλά ενός διαφορετικού τύπου ξεμάτιασμα ή προσευχή. Είναι άλλης κουλτούρας. Μαγικό. Αυτό. Μιλάμε για μαγεία πάλι. Ναι. Okay. Λοιπόν, είχε όμως και κάποια άλλα πραγματάκια. Είχε ένα message board στο οποίο μπορείς να γράψεις πάνω ή να ζωγραφίσεις. Εγώ δυστυχώς, παρότι είμαι vegan, δεν τα πάω πολύ καλά με το... με ένα μεγάλο ποσοστό του χιπηδό τέτοιου, ας πούμε, των vegan. Και πήγα και έγραψα στο message board «Είμαι ένας βρωμερός χίπης με μεγάλα γράμματα». Και υπήρχε και κάτι άλλο πολύ έτσι, ενδιαφέρον. Ήταν ένα ποταμοφιλελέ φρούτο εκεί πέρα, το οποίο ποταμοφιλελέ φρούτο έχει μια σελίδα, λέγεται «Προχωράμε». Και παλιά μου είχε στείλει έτοιμα, ξέρω εγώ. Λέω, μαλάκα, δεν είναι δυνατόν, μου στείλει έτοιμα αυτή. Τη δέχτηκα, μετά με έσβησε, δεν ξέρω τι στο καλό. Την πετυχαίνω εκεί πέρα και είχε μαζί ένα τύπο, έναν άλλο νεοφιλελέ που είχα γνωρίσει από αλλού. Και λέω, μα τι άτομο είναι αυτό, τέλος πάντων. Μαζεμένα όλα τα. Και, ναι. Ο οποίος ήταν κάμερα. Vice, Leaf Athens Voice. Ναι. Και ήθελα να δείξουν το πόσο, ας πούμε, οι vegan είναι πιο ευαίσθητοι. Παλικάρι! Yo, τι γίνεται? Πού είσαι, ρε φίλε? Όλα καλά, παιδιά. Καλώς ήρθες. Καλή όλη στην Τρόγλη. Είπαμε ζει το Τραμπ και τέτοια. Είπαμε, ναι. Είπαμε συλληπιτήρια στην οικογένεια του Βαρκού. Πάμε. Δεν το ζήσε. Πάμε. Brooklyn. Λοιπόν, συνεχίζουμε με το ποταμοφιλελέ φρούτο. Κάνανε λοιπόν ένα ρεπορταζάκι το οποίο το μόνταραν και το ανέβασαν. Που ήθελαν να μιλήσουν για την ευαισθησία των vegan και το τι προσφέρει ο veganισμός σε ανθρώπους και στον πλανήτη και στα ζώα. Εγώ σοβαρά τα βλέπω αυτά, τα υποστηρίζω, είναι η αλήθεια. Από την άλλη, ήταν μόνο και μόνο το να βγω εγώ σε βίντεο δικό της, το θεωρώ τρολιά από μόνο του. Πήγα και μίλησα σοβαρά. Σοβαρά, όσο σοβαρά μπορεί να μιλήσει κάποιος ενώ φοράει μπλουζάκι με τον Καντάφη, δώρο ενός φίλου, αλήθεια, όχι σε Τζακάρτα, κάπου εκεί κοντά το είχε πάρει, από μια λαϊκή. Τέλος πάντων, ναι, να βγεις με μπλουζάκι Καντάφη στη Φιλελού, ξέρω εγώ, και να μην το πάρει πρέφα, αν και δεν παίρνει πρέφα μπροστά της αυτή, ό,τι να είναι, τέλος πάντων, είχε την πλάκα του. Κατά τα άλλα, δεν έκατσα πολύ παραπάνω. Είδα φίλους, είδα γνωστούς. Αυτά και την έκανα. Ωραία. Την επόμενη φορά να πεις να πάμε εσείς ο Μητρογλωδίτες όσοι είμαστε vegan, να δούμε τι έχουν να πούνε και κατά πόσο τελικά όλα αυτά τα επιστημονικά ισχύουν. Έχει ένα αλφα ενδιαφέρον να δούμε πώς στηρίζονται αυτά. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω να συνεχίσουμε. Τώρα, μιας και έχει έρθει και ο Παλικάρης και αρχίζει και η φάση και παίρνει φωτιά. Παίρνοντας φωτιά, σας λέω: εκπαιδευμένοι σκύλοι θα ανιχνεύουν χαρτονομίσματα που διακινούνται παράνομα. Έχουν βγει πλέον σκύλοι με λέιζερ στα μάτια τα οποία σκανάρουν τα τα χαρτονομίσματα. Ωπα ρε, γιατί με έκλεισες? Τι έγινε? Γεια σου, φίλε Παλικάρη. Βάλαμε τον Παλικάρη, δεν σε έκλεισαμε. Ναι. Για πείτε, ακούγομαι. Υπερβολικά πολύ.
Ωραία, πάρε καρέκλα, θα σε φτιάξουμε. Ωραία. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε γι' αυτό? Δεν είναι κοντά το κράτος. Βρήκε δουλειά και στα σκυλιά, έτσι. Εκτός από τους σκύλους που εντοπίζουν ναρκωτικά και εκρηκτικά, σύντομα θα εγκατασταθούν στα τελωνεία της χώρας και αυτοί που θα ανιχνεύουν χαρτονομίσματα που διακινούνται παράνομα, κρυμμένα μέσα από σκευές. Όπως πει η Γενική Διευθύντρια Τελωνίων Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, Ειρήνη Γιαλούρη, καλησπέρα Ειρηνάκη. Στη διάρκεια συνεδρίου πραγματοποιήθηκε απόψε στη Θεσσαλονίκη. Οι πρώτοι σκύλοι ανιχνευτές χαρτονομισμάτων άρχισαν ήδη να εκπαιδεύονται και να μένουν να προσφέρουν τις πολύτιμες υπηρεσίες τους στα τελωνία των μεθοριακών σταθμών, των αεροδρομίων και των λιμανιών της χώρας. Πρέπει να τελειώσει αυτή η φάση με τα πλαστά και γενικότερα έτσι να δίνουμε. Δεν πρέπει το κράτος να βρει να δίνει και δουλειά? Εντάξει, δεν έδωσε κόσμο, έδωσε σκυλιά, ρε παιδί μου. Εγώ θέλω να βγάλουν σκυλιά που να ανιχνεύουν χακαρισμένα bitcoin. Με την όσφρηση. Καλά, είσαι πολύ μπροστά. Είσαι πολύ μπροστά. Συγγνώμη, επειδή δεν το παρακολούθησα ακριβώς. Διευκρινίζει το πώς τα σκυλιά. Το πώς. Ναι, μακτίνες λίζες στα μάτια, ναι. Σε κοιτάνε και λέει, οπ, αυτός εδώ πέρα πλαστός είναι. Νομίζω έχει να κάνει με τη μυρουδιά. Όχι, παιδιά. Όπα ρε φίλε, και εσύ με τη μυρωδιά. Είναι απλά. Είναι ο Ρέμος, είναι ο Τερλέγκας και μπλα μπλα μπλα. Και φοράνε κάποιες ειδικές συσκευές. Αυτό είναι ότι σκυλιά ανιχνεύουν με λέιζερ στα μάτια. Τρέμος, Τερλέγκολας. Τερλέγκολας. Και Τραμπ. Καραμολέγκολας. Λοιπόν, πριν πάμε στο επόμενο θέμα. Μην πάμε, είναι πολύ σκληρό. Εγώ θα έλεγα να πάμε στο ρεπορτάζ τώρα, μιας και έχει πάει η ώρα 11 και 4. Πάμε στο ρεπορτάζ να σχολιάσουμε λίγο, γιατί μετά έχουμε και ζούδια, έχουμε και rap freestyle, έχουμε και παραμύθι. Raps. Αυτά λοιπόν, πάμε στο... Πάμε. Πάμε. Και λοιπόν, επιστρέφουμε με raps. Πάμε ακούσουμε ρεπορτάζ από αδογμάτια στα κολόπεδα για τρογλωδίτες. Πάμε. Θεωρείτε πως η προσωπική εμπειρία μπορεί να έχει σε κάποιες φορές μεγαλύτερη ισχύ από οποιαδήποτε έρευνα? Τι έρευνα? Επιστημονική. Α, εγώ να το πιστεύω, κράτο. Η έρευνα ίσως μελετάει όλες τις πλευρές και όχι μόνο ένα μονομένο περιστατικό, αλλά γενικά πράγματα. Συντομίσω πως η ιστορία θα μπορούσε ναι, να είναι πιο ισχυρό από το. Θεωρείς πως μια προσωπική εμπειρία μπορεί να έχει μεγαλύτερη ισχύ και βαρύτητα από οποιαδήποτε έρευνα κάποιες φορές? Όχι. Επίσης είναι πιο επιστημονική η μέθοδη που χρησιμοποιούνται σε μια έρευνα. Ενώ η προσωπική άποψη μπορεί να είναι και κάπως υποκειμενική, να βασίζεται και σε κάποια συναισθήματα και κοινότητα. Σε περιπτώσεις όπου δύο άνθρωποι βιώνουν το ίδιο συμβάν, αλλά έχουν διαφορετικό βίωμα, τι θεωρείτε ότι συμβαίνει? Ότι υπάρχει μια πλάνη. Είναι διαφορετικό το πώς το εκλαμβάνει ο καθένας. Ακόμη και αν έχουν ζήσει το ίδιο συμβάν. Τι θεωρείς πως συμβαίνει όταν δύο ή περισσότεροι άνθρωποι βιώνουν το ίδιο συμβάν, αλλά η εμπειρία τους είναι εντελώς διαφορετική? Έχουν επηρεαστεί ο ένας από τον άλλον. Ναι, ότι το ίδιο συμβάν, ρε παιδί μου, που συμβαίνει σε έναν άνθρωπο σπουδαίο στην Αμερική και σε έναν άνθρωπο φτωχό στην Αμερική, μπορεί να. Τα αντιλαμβάνονται, ας πούμε, τελείως διαφορετικούς όρους. Κοινωνικές συνθήκες επηρεάζουν το συμβάν. Όταν λοιπόν δύο άνθρωποι έχουν από το ίδιο συμβάν διαφορετική εμπειρία, τι πιστεύετε πως συμβαίνει? Ανάλογα με τα βιώματα και την κοσμοθεωρία που έχει ο καθένας, αντιλαμβάνονται τα πράγματα διαφορετικά. Ο καθένας πιστεύει ότι έχει διαφορετική κοσμοθεωρία, αλλά υπάρχουν πολλά προβλήματα τα οποία είναι κοινά. Αυτά πρέπει να λύσουμε. Συμφωνώ με τα βιώματα του καθένας. Αλλά σου πει τελευταία ερώτηση, τι σας έρχεται στο μυαλό όταν ακούτε τη λέξη τρογλωδίτες? Δεν γνωρίζω κάτι. Στάμα. Τι σου έρχεται στο μυαλό όταν ακούς τη λέξη τρογλωδίτες? Τρογλωδίτες. Κάποιοι οι οποίοι εισέρχονται σε κάτι το οποίο είναι σαν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μια τρίτη ερώτηση τελευταία. Τι σας έρχεται στο μυαλό όταν ακούτε πρώτη φορά τη λέξη πρώτη φορά? Για να πω ότι δεν την ακούσει. Όταν ακούτε τη λέξη τρογλωδίτες. Ποιο? Τρογλωδίτες. Δεν την ξέρω τη λέξη. Αλλά θέλω να πω τι μου έρχεται. Τι σημαίνει? Εμένα μου έρχεται κάτι αρνητικό. Μου έρχεται κάποιος ο οποίος είναι
Είναι γλύφτης να το θέσω έτσι. Για την κουβέντα στην Τρόγλη του 98FM, αδρογμάτιστα κολόπεδα από τη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών. Λοιπόν, επιστρέψαμε, δεν φλωρέψαμε. Χειροτερέψαμε. Λοιπόν, είμαστε η εκπομπή Κουβέντα στην Τρόγλη. Τηλέφωνα επικοινωνίας 210-77-23-144. Νάτος με τη μία τα 27 ευρώ. 697, έχουμε έξοδα τώρα. 697-56-56-265 κινητό. Ενώ στο www.radio98fm.org στέλνετε, στείλτε στα δεξιά τα μηνυματάκια σας. Αφού προσοχή πρώτα να αποδείξετε ότι είστε άνθρωπο και όχι robot. Μασίαν. Ωραία. Συνεχίζουμε. Μηνύματα. Είμαστε με τον ήλιο. Είμαστε πλέον και με τον παλικάρι. Ο μόνος που λείπει είναι το μεδούλι. Το ο Μπέλι και έτσι αλλιώς είναι το δεξί παγ. Παίζει πάντα. Άρα ο αστήρευτος είναι λίγο στον πάγκο. Ξανά θα ξαναμπεί. Ο αστήρευτος συνδέεται με το υπερδιαγαλαξιακό μόντε με του Γκάτ τώρα και αρχίζει και κάνει διάφορες συναλλαγές. Πάμε στα μηνύματα. Η Σάλη μας στέλνει «Γεια σας, μάγκες, είστε λίγο σεξιστές, αλλά καλά κάνετε. Θεοδοσουλίνη μου, μίλα πιο συχνά να σε ακούμε και να τρίφτουμε, να τριφτούμε στα γρασίδια σαν σεκοσέξουαλ, πώς διάολο λέγονται». Λοιπόν, ωραία. Σάλη, εντάξει, θα μιλάω πιο πολύ, απλά ξέρεις, Σάλη, σήμερα είμαι λίγο χάλι. Λοιπόν, η Κάρτα στέλνει για το ρεπορτάζ. Δώστε μωρέ στο παιδί μια καλύτερη συσκευή ηχογράφηση για το ρεπορτάζ. Τι εκπομπή είσαστε. Άμα είχαμε προβλήματα, οκ, παιδιά. Να παραπέμψω κιόλας και τον κόσμο που κάνει παράπονα. Πρώτον, να συνεισφέρει. Δεύτερον, να οργανωθεί. Τρίτον, να πλαισιώσει. Τέταρτον, να πάει να δει όλα τα έξοδα τα οποία έχουν γίνει για το site μας, που είναι τουλάχιστον 27 φορές πάνω από το Mega, ας πούμε. Υπάρχει σχετικό βίντεο που τα εξηγούμε. Ναι. Οπότε να μην εστιάσει θέματα, γιατί εμείς συνεισφέρουμε σε αυτόν τον τόπο. Ακριβώς. Για το ρεπορτάζ το σημερινό, το ήξερα ότι θα υπάρχει πρόβλημα. Πήγα στη Φιλοσοφική Σχολή. Είχε τρομερό αέρα. Πρώτον, είχε απίστευτο αέρα. Μπαίνω μέσα. Δυστυχώς είναι ο χώρος τέτοιος που έχει πάρα πολύ αντίλαλο. Φοιτητές μπαίνουν, βγαίνουν, φωνάζουν. Σκάει και μια φοβερή βροχή. Και, άρεμα. Και παίζει έξτρα θόρυβος. Όταν ξεκινάει και το χαλάζει. Και ξεκινάει και κοπανάει από πάνω. Το οποίο, δεν, παιδιά, δεν ήταν χαλάζι αυτό το πράγμα. Είναι σαν μπαγάκια καφέ. Αυτό ήταν κοτρονίτσες. Έχω βγάλει βίντεο, είναι κολοκοτρονίτσες. Σαν μπαγάκια του φραπέ ήταν. Να πούμε πάντως ότι πάλι στη λέξη, μάλλον στην ερώτηση του ρεπορτάζ στην επίμαχη, αν γνωρίζετε ή τι σας φαίνει στο μυαλό οι τρογλωδίτες, ακούσαμε διάφορα. Οι γλύφτες, οι περισσότεροι λέγανε φυσικά δεν ξέρω. Κάποιος που μπαίνει μέσα κάπου. Μπαίνει μέσα σε μια τρογλωδίτες. Μπαίνω μέσα στο κλαμπ Τραμπ και τέτοια. Για να μπεις μέσα στο κλαμπ. Κάλε Τραμπ. Να πω πάντως σε σχέση με τους θρησκοταλιμπάν, επειδή το άκουσα το προηγούμενο ρεπορτάζ, γενικότερα την έχω πει την προηγούμενη, αν και έλειπα. Ότι. Ναι, την παρακολουθώ στενά. Ότι ρε παιδί μου, αυτή τη φορά είχαμε λίγο φαντασία, γιατί από ό,τι θυμάμαι στο άλλο ήταν σε φάση δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Έτσι είναι. Ο άλλος είπε Σταύλο. Πώς? Σταύλο είπε. Ναι, ούτε δεν αλλάξω. Ο καθένας παιδί μου ότι του έρχεται. Δεν είναι. Ωραία. Και με αυτά και με αυτά η σταγόνα πρέπει να ξαναεμφανιστεί στον ορίζοντα. Τόση ώρα χωρίς σταγόνα, ρε παιδιά. Ρε παιδιά, εντάξει, τώρα την επαναφέραμε πάντως. Και νομίζω ότι είπαμε τώρα διάφορα πραγματάκια. Τα άσχημα τα μάθατε. Για πες. Face κορδά. Τι. Χωρίζει. Εδώ πέθανε ο Βγενόπουλος, μαλάκα. Και μου είπα συλληπιτήρια και στην οικογένειά του και πάντα τέτοια. Συγγνώμη. Το πρώτο πράγμα που ήταν. Χώρισε η Φέη. Η Φέη σκορδά με τον άλλον, τον Λιάγκα. Μα γιατί, αφού ήταν πολύ. Αλλά εντάξει, ρε φίλε. Όλα τα ωραία έχουν κάνει. Έσπασε το συμβόλαιο, ε. Είχε σπάσει εδώ και κανένα χρόνο, νομίζω. Εντάξει, γι' αυτό. Οι οποίοι ξέρει δεν θέλουν να το κάνουν και πολύ θέμα, του ζητάνε μόνο 27 εκατομμύρια. Αυτά είναι προβλήματα, ρε φίλε. Ναι, γιατί μπαίνουν εγωισμοί ανάμεσα στο ζευγάρι, ότι να τώρα εμένα κρατήσαν στην εκπομπή, εσένα σε έχουν παρακατιανό, πληγώνει το χοντρούλι και γίνονται κάπως έτσι τα πράγματα. Εγώ ήθελα. Κρίμα στα παιδιά. Να πάρουμε και μια πρωτοβουλία από την κουβέντα στην Τρόγλη. Μήπως και ας πούμε, καταφέρουμε να ξαναμονιάσουμε, γιατί είναι και τα παιδιά στη μέση, ας πούμε, και δεν κάνει τώρα. Βέβαια από το ένα ζευγάρι που τσακώνεται συνέχεια, καλύτερα να είναι χωρισμένοι γονείς, θα μου πείτε. Δεν ξέρω.
Εντάξει, τώρα εγώ δεν στενοχωρηθήκαμε και πάρα πολύ. Στα αρχίδια μου πιο πολύ στενοχωρηθήκα για το Brand Pitt παρά για αυτήν. Οπα. Ναι. Έχουμε κάποια τεχνικά προβλήματα. Εντάξει, θα το, θα προσπαθήσω θα το λύσουμε. Θα το λύσουμε. Μπορεί να έρθει και δίπλα μου. Συνεννούμαστε, παιδιά, off the air for the Zodiac. Βάλε αυτό με τις πυριώτισες, ρε φίλε, λίγο. Έλα. Α, okay. Άντε πάμε σε αυτό το θεματάκι. Δεν είναι ακριβώς θέμα, είναι προτασούλες. Θα τις λέμε και ξέρεις μπορούμε να συμπληρώνουμε, ρε παιδί μου. Δηλαδή, να πούμε είναι ότι... από το Vice. Είναι από το Vice που το διαβάζω κάθε μέρα για να είμαι πιο έξυπνος. Λοιπόν, ναι, και εδώ υπάρχουν διάφορα στιχάκια τα οποία λένε το να κατάγεις από τον Πειραιά σημαίνει. Πειραιώτησα συγκεκριμένα, δεν είναι για άντρας. Ναι. Είναι φέμεν το κειμενάκι. Οκ. Okay. Και ξεκινάμε. Να είσαι και του λιμάνιου και του σαλονιού. Και αυτή να είναι η γοητεία σου. Να υπάρχει έστω ένας ναυτικός σε κάθε σόι. Okay. Εμένα αυτό εδώ θέλω να σχολιάσουμε. Α, δεν το ήξερα. Αυτό είναι πολύ καλό. Να πάνε να αμφισβητήσουν το λόγο σου και να απαντάς. Μα ξέρεις, είμαι από τον Πειραιά. Καταλαβαίνεις. Και να καταλαβαίνουν. Να σκύβουν το κεφαλάκι και παπ να ντρώνε τη φαπούλα. Τρομερό, τρομερό. Να σε χτυρίζει όταν πρέπει να ανέβεις Αθήνα. Γάμισε τα τώρα όλη την Πειραιώς πάνω. Παίζει να είναι και 45 λεπτά ταξίδι, φίλε. Καλά. Το δισάκι σου στον νόμο για το δρόμο, για το δρόμο. Να απορείς πως χάνονται οι ξένοι όταν έρχονται στον Πειραιά, αφού όποιον δρόμο και να πάρεις, καταλήγεις σε θάλασσα. Έχει και ένα άλλο πολύ καλό και καθόλου σεξιστικό να πούμε ότι. Αν είσαι από Πειραιά, είσαι πάρα πολύ καλή στο παρκάρισμα, γιατί εμείς οι γυναίκες είμαστε άχρηστοι στο παρκάρισμα, αλλά εσύ, κοπελιά που είσαι από Πειραιά, είσαι και εγώ καλή. Που το γράφω, είσαι καλή, γιατί έχει πολύ στενά. Γιατί όλη η άλλη Αθήνα είναι ένα οικόπεδο, παιδιά. Είναι, δηλαδή, βρεις παρκάρισμα παντού. Πας Πειραιά, πουθενά παρκάρισμα. Παγκράτη, Ζωγράφου, Βίρονα. Τι λες, άνετο, οικόπεδο. Οικόπεδο. Πες να κάνεις και γύρους 27 λεπτά μέχρι να βρεις. Να ταυτίζεσαι με όλα τα τραγούδια που έχουν γραφτεί για τον Πειραιά. Με όλα. Να ζεις στην πόλη που δημάρχους βγάζει ο Ολυμπιακός. Περηφάνεια, ρε. Ναι. Περηφάνεια και μπράβο στους χρυσαυγίτες που μαχαιρώνουν και όλα. Πολύ όμορφα. Καλά, είσαι ελληνός. Δεν συμβαίνουν αυτά. Κινούν την οικονομία, αγοράζει κόσμο μαχαίρια. Ξεκολλάτε, παιδιά, να έχεις σίγουρα ένα φίλο ιστιοπλό ή πολίστα. Τι είπε το παιδί. Εγώ πιστεύω ότι απλά ρε φίλοι είπαν πόσα να μπορώ να βάλω σε ένα άρθρο, ας πούμε. Ήταν αυτό το. Αντί είπαν, άμα βάλει πάνω από 200, έχει bonus, ας πούμε. Και έβαζε. Να. Μπορούσε να κάνει cheat. Και το τελευταίο έτσι. Ναι, τραμ. Να κάνει σεξ μέσα στο αυτοκίνητο στην προφήτη Λία. Γιατί γενικά αλλού δεν έχει την διαξία. Άλλο να κάνει σεξ. Νομίζω ότι ξέρω ποιο προφήτη Λία λέει. Νομίζω ότι ξέρω ποιο προφήτη Λία λέει, παιδιά. Πρώτα απ' όλα το ζήτημα είναι να κάνεις μέσα στον προφήτη Λία, τέλος. Έχουν συμβεί και αυτά. Να ξέρεις, γενικότερα δεν μπορεί να μην έχουν συμβεί. Δεν ξέρω καθόλου εγώ από αυτά, δεν έχω ιδέα. Ένας Χριστιανός Ταλιμπάν θα μπορούσε εύκολα να το κάνει αυτό. Χριστιανός Ταλιμπάν. Χριστιανός Ταλιμπάν, έτσι. Χριστιανός Ταλιμπάν είναι πολύ... Παιδιά, μια σημείωση εδώ στο σκηνοθέτη, επειδή πήκαρα εγώ. Τι κάθετε και διαβάζετε όλοι μας. Ανέκδοτο. Τι απίστευτο. Λοιπόν, απίστευτα, παιδιά μου. Μετά τις πυρεώτησες εδώ, τους εκπαιδευμένους σκύλους, είχαμε και τον τομεάρχη πολιτισμού. Σκέψω όμως να είναι εκπαιδευμένος σκύλος από τον Πειραιά. Να στα ενώσω εγώ τώρα. Τι ναι, κανένα, ναι. Και υπάρχει και κάτι τρελό τώρα εδώ πέρα. Πριν πάμε στα ζώδια, να το πω και αυτό για τον τομεάρχη πολιτισμού του Πασόκ, που θυμάστε ποιος είναι. Χειμωνάς. Έτσι. Ο, μπράβο, ο Χειμωνάς. Αυτός ο Ρακ. Ο Ρακ τύπος με τον Γκρίκο το μεγάλο. Ο οποίος άρχισε και τσακωνόταν μετά τις δηλώσεις του, ξέρω και εγώ, σε Facebook, Twitter με οπαδούς του Πασόκ. Και άρχισε και αυτός να ποστάρει στο Facebook να προσέχουν κάτι πασοκάκια. Μπορεί να τους πετύχω και να ψάχνουν τον κόλλο τους. Ο τομεάρχης του πολιτισμού του Πασόκ. Γι' αυτό σας λέω, η λύση είναι μία. Πάλι Πασόκ. Να τελειώνουν οι μπούρδες. Τέλος. Πασοκάρα. Τα δύο καλύτερα σχόλια που έχω διαβάσει στο YouTube είναι το ένα, μου είχαν γράψει εμένα... Να σε φυλάει η μάνα σου και να είσαι κρύος. Κρύο να σε φυλάει η μάνα σου, το έχω ξαναπεί και εγώ, αλλά σε άλλο, όχι σε σένα. Και το άλλο το είχε γράψει ο Χειμωνάς, το είχε πει σε μία που του μιλούσε ευγενέστατα. Θα σε γαμάω από κόλο και θα τραγουδάς πάριο. Ψαγμενιά.
ψαγμενιά, γιατί πρέπει να έχει πάρει πολλού κόλλου για να ξέρει ποιο κομμάτι σε φτιάχνει την ώρα που γαμά. Ναι. Ειδικότερα αυτά. Του... μπορεί να πει κάτι, ρε παιδί μου, και να σου πέσει, να γίνει κάποιο πατατράκ. Να σφιχτεί. Είναι ευαίσθητα, δεν είναι κάτι αυτό. Δεν είναι εύκολο. Αλλά Ιωάννη Βαρθακούρη, είσαι... τα λες όλα. Μια και λέμε για κόλλου και κολοτρυπίδε, να πω ότι. Παλικάρι, επειδή... σε βλέπω, ήρθε, γύρισε πίσω. Ναι, ναι, επειδή είχα παράπονα από σύντροφο, φίλο κτλ. Ότι οι εκπομπέ μα είναι σεξιστικέ και πώ μα ανέχονται. Δεν είναι. Όλοι έχουν κόλλο. Λοιπόν, να πω κάτι. Υπάρχουν γύρω στι 37 με 38 εκπομπέ στο ίντερνετ. Τι ακούτε όλε. Πακέτο. Πακέτο. Δηλαδή τρώτε. Και μετά βγαίνει το πόρισμα, παιδιά. Άκουσα ένα λεπτό, άκουσα μια βρυσιά και την έβγαλα και τα μπελοποίησα. Όχι. Όλες ή τίποτα. Υπάρχει ανάλυση πίσω από αυτό. Όλα. Υπάρχει πλέον και το σχετικό. Μην γίνεσαι σαν αυτή τη Σενούδου που διάβασε τα απάντα Λένιν και. Έλα ρε αρχηγέ, έλα ρε παλικάρι. Και τον παίρνει τηλέφωνο και λέει: δεν απαντάει αυτό. Είναι απάντα Λένιν, απάντα Λένιν. Κατάλαβες. Ναι, δεν γελάσαν, αλλά εντάξει. Λοιπόν, μπαγλαμάικα. Στέλνει μήνυμα, δεν ακούστηκε καν το ρεπορτάζ. Χάλια μουσική, είστε λίγο πεσμένοι. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, δεν ακούγεστε γενικότερα. Μας δίνεις κουράγιο και δύναμη. Γι' αυτό ακριβώς κάνουμε την εκπομπή τόσο καιρό. Η μακηγέρ μας στέλνει, έπεσε κέρα το παιδί μου από Λιάγκα. Πέρυσι την άνοιξε κιόλας, Φέη τον χώρισε. Ξεφτέρει, αδιάβαστο σε πιάνω. Ο Ξεφτέρης αναλαμβάνει τα gossip της Τρόγκλης πλέον, γιατί έχει κονέ με τον. Έλα, Χριστή μου, Κλάρα μου. Έχω κονέ, αλήθεια είναι. Είναι στο Δήμο Μαραθώνα, όπου εκεί πέρα εγώ κάνω κουμάντα. Έχω εκεί πέρα κρυφή γιαφκά. Τα πάντα όλα και τα κοάλα τίποτα. Τέλος πάντων, ναι, ξέρω κάποια πράγματα, αλλά αυτό μου διέφυγε. Και να σου πω κάτι, φίλοι εδώ πέρα, μακηγές, για πες μας. Έπεσε το κέρατο, ναι. Θα πέφτει κέρατο, τι θα γινότανε. Με τόσα πιπίνια γύρω του, κάτι θα κάνει. Α, ποιο πιπίνι είναι αυτό, ξέρουμε. Γιατί αυτό το πιπίνι μπορεί να είναι ένα πιπίνι που να θέλει να χτυπήσει τη Φέη. Ε? Ναι, ναι. Πώς θα, έχουμε... θα πω, θα με βάλουν δίπλα του ο Φώτη και τη Μαρία. Πώς θα πω, θα πω καλά. Σε αυτές τις εκπομπές που έχουν και τις γλάστρες. Ναι, ναι, ναι. Εγώ θα είμαι γλάστρα, εγώ θα είμαι και θα κάθομαι να λέω μαντακίες. Λοιπόν, σκατά στις γλάστρες, σκατά στο Φώτη και τη Μαρία, σκατά στον Κωσυπάδικα, σκατά στην Τατιάνα Στεφανίδου και σε όλους μαζί. Εκτός από την Πάνια. Που την Πάνια την εκτιμάμε. Και τη Μενεγάκη. Έχουμε και Ζέο που γουστάρει και Μενεγάκη. Η Πάνια έχει προσφέρει το τεράστιο έργο του να βγάλει το Θάνο Τζίμερο. Η Πάνια έχει προσφέρει το τεράστιο έργο να βγάλει το Μπάσαρη. Όντως. Δεν τον έβγαλε. Και Τζίμερο μου λες τώρα. Συνέντευξη. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ήταν στο Άλτερ τότε. Τα τσακάλια είπανε ποιο δημοσιογράφο θα στείλουμε. Όχι, κουτά. Όχι. Κάτι μεγάλο λάθος. Μόνο ο ίδιος. Ο ίδιος. Μόνο Ανίτα Πάνια δέχομαι. Ένας. Ο ίδιος το ζήτησε. Αλήθεια τώρα. Ναι. Αν δεν το ήξερα. Γι' αυτό σου λέω. Πώς φαίνεται ότι έχεις τα κονέ και ξέρετε. Thank life η Ανίτα. Είναι πολύ μπροστά. Εγώ. Γιατί όχι. Τώρα χώρισε και με τη Βουγγαρίστρα την όρθια. Καλά είναι. Λοιπόν, καμία άλλη δισούλα έχουμε ή θέλουμε να... Όχι, είμαστε έτοιμοι να πάμε σε πολύ μικρό μουσικό διάλειμμα για να επιστρέψουμε με αυτό που περιμένετε αιώνες. Ζώδια. Okay, λοιπόν, okay. Πάμε για μικρό διάλειμμα με ένα-δύο σποτάκια και πάμε. Επιστρέφουμε για ζώδια. Φύγαμε. Αλόχα. Είναι ο σταθμός μας και τον αγαπώ πολύ και τον ξέρουνε κι οι φίλοι και την πίνουνε κι αυτοί. 93 και 80 του σταθμού η τρομερή. Συντονίσου με τη γιόλ μουσική. Καταπτύσσου το κορμί σου, έκσταση και λεστή. Μουντουμ. Καπιταλισμός. Στις κοινωνίες του κόσμου βασιλεύει ο καπιταλισμός. Οι άνθρωποι δίνουν την κάθε μέρα και στιγμή τους για να αναπαραχθεί ο καπιταλισμός, θυσιάζοντας την υγεία τους, ακόμη και τη ζωή τους. Ο καπιταλισμός βασίζει την κυριαρχία του στις σχέσεις εκμετάλλευσης. Αυτές οι σχέσεις, μακροπρόθεσμα, δηλητηριάζουν τον ψυχισμό του ανθρώπου με φρικτά αποτελέσματα, όπως
σοβαρά προβλήματα στην ψυχική υγεία, αλωτρίωση της εικόνας που έχει για τη ζωή, δημιουργία της νοοτροπίας του σκυμμένου κεφαλιού. Κάποιο κομμάτι του κόσμου, σκεπτόμενο κριτικά προς το υπάρχον, αντιλήφθηκε ότι η ζωή χωρίς ελευθερία είναι μια κατάσταση που πρέπει να αλλάξει. Ο άνθρωπος πλέον μπορεί να ζει χωρίς να εκμεταλλεύεται βιαία άλλους ανθρώπους, τα ζώα και τη φύση. Η Διεθνής Άτυπη Ομοσπονδία Αναρχικών για την Κοινωνική Επανάσταση συνιστά εξέγερση μέχρι το τέλος της κυριαρχίας του καπιταλισμού, μέχρι το γκρέμισμα όλων των φυλακών, μέχρι την αταξική κοινωνία. Επανάσταση, προϊόν των κατατρεγμένων ολόκληρου του κόσμου. Οδηγίες θα βρείτε σε στέκια, καταλήψεις, βιβλία, συζητήσεις. Οι Τρογλωδίτες είναι το πρώτο ιδιωτικό site τρολικού περιεχομένου στην Ελλάδα. Εδώ και 6 χρόνια προσφέρει απλόχερα, φρίκι, κάψιμο και ταυτόχρονα συμβάλλει ενεργά στην ελληνική οικονομία. Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Για προγραμματιστές και αρθρογράφους δαπανήθηκαν 992.386.000 ευρώ. Για εγκατάσταση σερβερ και πρωτοποριακό design 420 δισεκατομμύρια 350 εκατομμύρια χιλιάδες ευρώ. Για εξωτερικές παραγωγές και σεμινάρια 1,4 τρισεκατομμύρια. Για δικαστικά έξοδα ψευδών ειδήσεων και θανάτων 2 τετράκις 700 τρισεκατομμύρια 500 εκατομμύρια 272.000 ευρώ. Σύνολο δαπάνηση ιστότοπου πάνω από 13 τετράκις 12 τρισεκατομμύρια 238 εκατομμύρια χιλιάδες ευρώ. Με την άδειά σας, συνεχίζουμε. Φίλε Κλιέ, σταμάτα να πιστεύεις ότι είσαι αλάνθαστος και σταμάτα να λες ότι ο Θεός είναι και αυτός κρυός. Κουράζεις όταν επί ώρες μιλάς για όλες τις λεπτομέρειες της συγκλονιστικής σου ύπαρξης. Ευτυχώς που υπάρχει αναγνώριση κλήσης, οπότε οι γνωστοί σου δεν σηκώνουν το τηλέφωνο. Ταύρος, αγαπητό κερατοφόρο ζώων, δεν μπορείς να ξεπεράσεις το γεγονός ότι ο κρυός έρχεται πρώτος στο ζωδιακό κύκλο και εσύ δεύτερος. Έχεις γενικά πρόβλημα, γιατί στα περισσότερα πράγματα είσαι ο δεύτερος καλύτερος και όχι ο πρώτος. Το ότι έχεις αργή αντίληψη είναι απλά προσποίηση. Κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις για όσα δεν σε συμφέρει ή δεν σε ενδιαφέρει. Είσαι ένα ζωντανό θέατρο. Δίδυμη, νομίζεις πως είσαι μια διασταύρωση Σοκράτη και Νταβίντσι, αλλά στην πραγματικότητα είσαι κάτι μεταξύ Μαυρογιαλούρου και Μπόρατ. Σαν δίδυμος, είσαι ικανός να τσακωθείς ακόμη και με τον ίδιο στον εαυτό. Αυτή η σχιζοφρένεια, βέβαια, είναι μέρος της γοητείας σου. Καρκίνος, νερούλε φίλε μας, θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στις ζωές όλων πάνω στη γη.
αλλά δεν ξέρεις τι γίνεται στη δικιά σου. Επινοείς δικές σου λέξεις για να αναλύσεις θέματα, ώστε να φαίνεσαι βαθιστόχαστος και κουλτουριάρης. Δες κανά τσάκωνα που είναι και το επίπεδο σου και μετά μίλα. Λέων, όταν αναλύεις φιλοσοφικά θέματα, χρησιμοποιείς τον εαυτό σου σαν ένα παράδειγμα του υπερανθρώπου του Νίτσε. Είστε τα μόνα άτομα που φυλάτε τον καθρέφτη σας όταν δεν σας βλέπει κανείς. Αράξτε λίγο την πέτσα σας. Μην ξεχνάτε, εσωτερικά είστε ακόμα το μικρό παιδί που έτρωγε τις μίξεις του. Παρθένος, περισσότερο από όλα τα ζώδια έχετε την ικανότητα να βλέπετε το δέντρο και να χάνετε την κολεκτίβα γης. Επίσης, να παρατηρείτε ότι το δάχτυλο που σας δείχνει ρομαντικά το φεγγάρι έχει σπανάκι στον ήχη. Κουδουνίζεις όταν περπατάς από τα μπουκαλάκια με τα χάπια που κουβαλάς στις τσέπες και στην τσάντα σου. Η ύπαρξή σου πάντως δεν κάνει θόρυβο. Ζυγός, είσαι το πιο κοινωνικό ζώδιο. Το να μείνετε μόνοι με τον εαυτό τους είναι το μεγαλύτερο μαρτύριο. Σας βαριέστε φρικτά. Θέλετε να μιλάτε σε κάποιον οριστημένα. Ακόμη και τύφλα σε τοξικό μεθύσι, σε κράτηση μετά από βανδαλισμούς, θα σχολιάσετε σε τι φλιτζάνι πρέπει να σερβιριστεί ο καφές που σας δίνει για να συνέλθετε. Σκορπιός, σε αντίθεση με τον περισσότερο κόσμο που δεν έχει συνέστηση των ελαττωμάτων του, εσύ Σκορπιέ, όχι μόνο τα ξέρεις πολύ καλά, αλλά είσαι και περήφανος γι' αυτά. Είσαι ο κλασικός τύπος ανθρώπου που για μαγιά πέφτει με τα μούτρα στους εθισμούς. Έχεις βρει τρόπο να καπνίζεις σάλβια ακόμη και κάτω από το ντουζ. Τοξότης. Οι φίλοι τοξότες κερδίζουν εύκολα τις συμπάθειες, με την προϋπόθεση πως πρόκειται για παιδάκια κάτω των 10 ετών και ζωάκια. Έχετε μια μεταδοτική αξιοδοξία στις αντιξοότητες, ιδίως των άλλων. Σε τέτοιες καταστάσεις, όλοι θέλουν να σας φάξουν, γιατί είναι σίγουροι πως παίζετε με τον πόνο τους. Το νου. Εγώκερος. Ο λόγος που ένας εγώκερος θυμώνει είναι γιατί θεωρεί υποτιμητικό για το πρεστίζ του να εμπλακεί σε λεκτική αντιπαράθεση με έναν κοινό θνητό. Τη μέρα νοικοκύρης, το βράδυ σου περίρωας. Πόσο θα αντέξετε ακόμα τη διπλή ταυτότητα? Υδροχώος. Τρελαίνεστε να επιδεικνύετε τις βαθιές επιστημονικές σας γνώσεις που προέρχονται κυρίως από τηλεοπτικά προγράμματα όπως οι Mythbusters και το Καλιλαίο. Το καλύτερο που μπορεί να ελπίσει όποιος σας παντρευτεί είναι ένα σύντομο διαζύγιο ή δολοφονία χωρίς ίχνη. Είστε ικανός να θεωρήσετε από μινάρι από ούφο ένα μαυρισμένο ξεραμένο μανιτάρι που βρήκατε στον κήπο σας. Ήταν που οι εξωγήινοι τότε απέτυχαν να σας απαγάγουν. Ιχθύς, ποτέ μην προσπαθήσεις να χρησιμοποιήσεις λογικά επιχειρήματα σε έναν ιχθύ. Βρίσκεται μονίμως εωρούμενος πάνω από τη χώρα των θαυμάτων. Στην τελική, οι ιχθύς δεν θέλουν να ζήσουν μια ζωή. Θέλουν να ζήσουν μια ταινία. Επιστροφή, καταστροφή. Βρισκόμαστε κυρίες και κύριοι στο στούντιο των χαοτικών ραδιοζωνών και ακούτε την κουβέντα στην Τρόγλη. Φρίκι κάψιμο για τέτοια. Μόλις τελειώσαμε τα ζώδια και τα λοιπά. Και τα λιμπάν και τα λιμπάν. Μπαίνει και ο Θεοδός μέσα στη φάση.
Αρχίζουμε και μπαίνουμε στο πιο σκληροπυρηνικό κομμάτι της εκπομπής. Η φάση είναι σκληροπυρηνική. Καπάκια, θα πούμε πάλι. Εντάξει, φλεγάφαγες. Καπάκια, καφίδε. Να βάλουμε τις ίδιες παραγωγές για μια φορά. Πλέον, ξέρετε, δεν σκάμε με σκονάκι στα λόγια, αλλά στο ρυθμό, στο beat. Ναι, ναι. Γιατί είναι πολλές εκπομπές, οπότε αναγκαστικά παραγωγές θα είναι και λίγο. Και εγώ δυστυχώς δεν μπορώ να βοηθήσω. Αυτό μην το βάλεις, είναι πολύ παιγμένο. Σίγουρα. Ωραία, λοιπόν. Πάτα ένα άλλο είδος. Βάλε funky jazz. Βάλε. Ναι, το σώσουμε. Να το πάμε αλλού. Ένα βήμα πιο μπροστά. Να κλείσουν οι σταγόνες. Να κλείσουν οι σταγόνες. Φύγε σταγόνα. Παπ. Και από ό,τι καταλαβαίνετε, έφτασε η ώρα να τσαλακωθούμε μπροστά σας. Freestyle raps, συντρόγλι, ζωντανά, ξεκινώντας από τώρα. 3, 2, 1 και... Πάμε, λοιπόν. Πάμε, αλλά για όλοι μαζί, πάμε. Τι έγινε, δεν ακούω μουσική, πάμε. Πού άφησε τον beat να πέσει. Αυτό είναι, ξέρεις, για τραμπ. Πολύ κακός. Τραμπ. Θα μπει. Το σκυλί του Τραμπ ήταν αυτό. Το σκυλί του Τραμπ είναι me. Το σκυλί του Τραμπ κάνει γαβγαβ σε μαγκώνει. Yo, βγήκε από το Αμερικά και σε πορώνει. Ξαφιά η τούφα του, τι γουστάρεις. Έσκληρε, έστειλε τη χίλαρη. Για θάνατο, δεν είναι αθάνατο. Το στυλ του δεν θα είναι αντιγράψιμο. Ο Μπάρακ Ομπάμα θα μείνει ξεχασμένος στην ιστορία. Όταν ο φίλος Ντόναλντ θα πατήσει το κουμπί για πυρηνική έκρηξη, θα γίνει απειλή. Yo, Donald Trump στο ρυθμό. Πες μου Τραμπ. Γαβ, σου λέω Τραμπ και πορώνομαι. Ήρθε ο Τραμπ, φίλε μου, δεν αγχώνομαι. Γιατί ήταν δικαίος με όλους τους λαούς. Σαν άλλους Ναζί, θα κάνει κι αυτός εκφοβισμούς. Είναι ο Τραμπ και το σκυλί του. Διαβάζει νομίσματα αν είναι πλαστά. Γιατί είναι ο Τραμπ και το σκυλί του. Θα σε κάνουνε πολύ καλά. Είναι ο Τραμπ, βγήκε ο λευκός αρχηγός. Θα χτίσει τύχη, θα αποκλείσει την Αμερική από τα άλλα κράτη που είναι παρακράτη, που φοβούνται τους Μεξικανούς. Ενώ θα πρέπει να φοβούνται τους ίδιους τους εαυτούς. Και ο Τραμπ, μια απάτη, έβαλε τη χιλάρια τσάι. Την κέρασε τσάι, και τώρα που τσάι. Γιατί είναι ο Τραμπ. Είναι ο Τραμπ. Όλα τα παιδιά στην Καλιφόρνια πίνουν σκάνκ. Είναι ο Τραμπ, είναι ο Τραμπ. Τράπεζες θα κάνουνε στην Καλιφόρνια. Μπαμ, 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 δεν κάνω ντάμπ. Είναι ο Τραμπ, γαμώ τη Χίλαρη. Κασιδιάρη, εσύ κι άλλοι. Μουστάρετε Αυστρία, Γαλλία, Ελλάδα, Αμερική. Να κάνετε μια συμμορία εθνικιστική. Γάμω τα σπίτια σας. Γάμω και τις σπηλιές σας αν μένετε εκεί. Κανείς δεν μπόρεσε να συγκριθεί με αυτό τον MC. Σκληρό τρογλωδίτη. Δίνω το μικρόφωνο στον ήλιο. Θέλω να ακούσω να ακούει έναν ύμνο. Δεν έχει ακουστικό, δεν πειράζει. Έχω και Λευτέρη Ξεφτέρη τον άλλο ραψορδό. Πάμε, πάμε Λευτέρη. Γιατί μου πέτας εμένα το μαδέρι. Γιατί μου πέτας εμένα το μαδέρι. Το μαδέρι, παραγωγή, ρε, το μαδέρι. Με ξεφτέρει, τελειώνει η παραγωγή. Όπου heartbeat. Φοβάμαι να χώσω μέσα ρε εδώ. Σε αυτόν τον ρυθμό Τραμπ, που δεν πέθω εγώ. Ο Τραμπ ο τελευταίος. Τραπιά. Τραπιά. Είναι ο Τραμπ. Μην μιλάς. Το κεφτέλι το ρουφάς και γελάς. Μάλι μπαμπάκι. Είναι ο Τραμπ φαρμάκι. Σε νικάει και στο σκάκι. Και σου πίνεις μόνο φαρμάκι. Είναι ο Τραμπ. Βρες την άκρη τώρα. Είναι ο Τραμπ τελικά. Λευκός πανικός. Είναι ο Τραμπ ισχυρός. Χώνεται από εδώ και από εκεί. Του πειράζει το μαλλί και βλέπεις ότι είναι μπαμπάκι. Μόνος λέω Τραμπ. Τραμπ, ό,τι και να πεις. Και ο μεγάλο intro δεν έχω ξαναδεί. Ό,τι και να πεις. Είμαστε στο 51 και δεν ψήνεται ο ψηλός. Ναι. Να.
είναι ο Τραμπ και ό,τι πεις χάνες ευθύς. Χιλάρισα μου μια σε κοιτάει παρακάτω για να πάμε στον Ευαγγελάτο. Πώς αλλιώς να στο πω αυτό το παρακάτω στο τρελό που στείλουνε εκεί οι μασόνοι κάπου εκεί πέρα Αμερική. Τι να πούνε, είναι δούλοι και σκλάβοι ρε σου λέω. Παραπέω, παραπέω, αδερφέ. Είναι ο Τραμπ. Είναι ο Τραμπ. Είναι ο Τραμπ. Τραμπ, Τραμπ, Τραμπ. Τραμπ, Ντόναλντ, Ντόναλντ, Ντόναλντ. Πες, πες, Ντόναλντ, Ντόναλντ, Τραμπ, Τραμπ, Τραμπ. Είναι ο Τραμπ, τι κοιτάς, δεν γελάς. Ρουφάς το κεφτέδι και δεν γελάς. Είναι ο Τραμπ, γιο, μοιάζει με φχούλη. Με χούλι, χούλι κάνω, μοιάζει. Κοίτα μια μούρη που μοιάζει με λιγούρι. Να φάει τον πλανήτη μάγκα θέλει αυτός. Να φάει το κασέρι και να γίνει γνωστός. Να τον γράψει ιστορία με χρυσά γραμματά που τα πληρώνει σου λέω από το Αμερικά. Και τι άλλο θες να καταλάβεις. Και σε κυβερνάνε, είναι γραβατωμένοι. Και σε εταιρείες βαθιά χωμένοι. Καπιταλίστες χώνουν έτσι business. Μόνο γιατί ο Τραμπ μας κυβερνάει και όλους μας μας αγαπάει. Γαμάει, 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 γαμάει. Λευκή αγάπη από τον Τραμπ λοιπόν. Για άλλη μια φορά Αμερική μας δείχνει στο δρόμο. Και εμείς εδώ σαν πιστάς 2017 Νοέμβρη Sky Obama. Αμερικά και Ελλάδα μέσα στο ΝΑΤΟ, μέσα στο ΕΟΚ. Τα συνθήματα ξανά. Απ' τη 17 Νοέμβρη γαρυφαλό θα πάει να δώσει. 17 Νοέμβρη που είπες και πιο πριν φίλε παλικάρι, άκουσε να δεις τι θα δεις. Αλλά 8 άτομα τρελά τα έκραξε όλα ο Γιωτόπουλος ξανά. Και τώρα μπάτσι αστυνόμοι ψάχνουνε όλοι τα άτομα για τη 17 Νοέμβρη ξανά. Ρουφιάνο ξανά. Ψάχνει η ελληνική αστυνομία. Το πήγα ελληνικά, μα ο Τραμπ με ξεπερνά. Έλα Θεοδόση. Ναι, ναι, ναι. Τραμπ και πόλεμος με πυρηνικά. Θέλεις να τα βάλεις με τα παιδιά, με τα σπαθιά. Κορέα μεριά, ξέρεις εσύ είναι δυνατά. Κόκκινα κουμπιά, τα πατάν κι αυτή δεξιά και αριστερά. Είναι ίδια όμως όλα τα κουμπιά, άσπρα, κόκκινα και κίτρινα. Οχ, πιάνω. Πάμε σε κάτι πιο απλό. Για τη Χιλάρη που θυμάμαι. Έχασε. Χιλάρη, φως μου. Χιλάρη δεν θα κάνει πόλεμο. Χιλάρη δεν θα κάνει πόλεμο. Θυμάμαι τη Χιλάρη τι έκανε εκεί. Έχασε Χιλάρη, κοντράς όλα τα προγνωστικά. Έπαιξα τζόγου τη Χιλάρη και έμεινα στον πάτο. Και στη Χιλάρη θα πιω λίγο άσπρο πάτο. Παίξανε πουστιά. Πήγαμε το στοίχημα. Πόντερα στη Χίλαρη και μπήκα στον κουβά. Πάλι έδωσα όλα τα λεφτά. Δεν μου μείνανε καφνά να πάρω ναρκωτικά. Δεν μπόρεσα να καταλάβω τι παίχτηκε. Η Χίλαρη ήταν πρώτη, πως δέχτηκε να βγει η δεύτερη, να μην γίνει πλανητάρχησα. Έκλαψα πολύ, μου πέρασε μετά. Κάπνισα και άλλα μαζί με τα παιδιά. Με παρηγόρησαν ξανά, δεν ήμουνα καλά. Δεν ήτανε η Χίλαρη κοντά να ακούσω πράγματα για τους εξωγήινους φίλε που μας κρύβουν. Για αυτούς τους κύριους που κρύβονται κάτω από τη γη. Με μούρη τρομακτική και αν τους δεις και εσύ θα τρομάξεις ρε εσύ. Γιατί είναι η Χίλαρη, δεν κέρδισε τις εκλογές. Είναι η Χίλαρη, απογοητεύτηκα κι εγώ εχθές. Είναι η Χίλαρη ρε φίλε, δεν κέρδισε τις εκλογές. Κι όλοι showbiz ήτανε μαζί της. Όλα τα αστέρια την έβγαζε ο ένας ο NBA μπασκετμπολίστας. Να μιλήσει LeBron νομίζω, θυμάμαι. Και να πει πόσο καλή είναι. Η πρώτη η κερατωμένη γυναίκα θα ήταν πρωθυπουργός. Και πλανητάρχης. Πρωθυπουργός παλούν. Και λοιπόν, όμως το βγήκε. Η Χίλαρη έπεσε κάτω. Έπιασε πάτο τελικά. Το μυαλό δεν ξεπερνά τη σκέψη που αισθάνεται τώρα ευθύς. Η Χίλαρη όπου και
να πας δεν θα κρυφτείς. Λέω μαλακίες εδώ πέρα όλη μέρα. Έχω ένα flow και δεν πάω παραπέρα. Θεοδοσίρα εδώ, πώς να στο πω, σα αγαπώ. Ομοφιλό φιλό μωρό. Είσαι ρε καράφλας, είσαι ρε καλός. Μία όμως τρως, μία τρως. Να ραπάρεις ρε ξανά, εσύ μπορείς. Ρε φίλε λακαμά, είσαι αδερφός. Είσαι ένας αδερφός. Ένας αδερφός. Τακιτσάν, χάνομαι ξανά. Τακιτσάν μέσα σας στενά. Ρε καριόνι, εδώ πως σας το πω. Είμαι ανεύθυνο μωρό. Είμαι λακαμά της πλάκας τώρα εδώ. Είμαι στη γειτονιά, εγώ δεν συζητώ. Βγάζω τα τσουριά μου και σε σφάζω με τη μία. Πάω Θεοδόση και κάνω λιτανία. Γάμω την Παναγία, δεν ξεπαινιέται τα θεία. Θεοδόση, χώσε πάλι. Του κόσμου να μπορώ σε χώσε τώρα που κλείνει το κομμάτι. Θεοδόση, πες κάτι. Θεοδόση, Χίλαρη, δεν νίκησε τις εκλογές. Παρηγορή σου φαίνεται. Και πες και εσύ γιατί η Χίλαρη μας άφησε χρόνους πολλούς. Ναι, Χίλαρη. Όπα. Ξεπερνάμε τη Χίλαρη, μπαίνω μες στο κλαμπ. Και τι να δω, ένα μωρό. Μπαίνω στο κλαμπ και κάνω τραμπ. Τραμπ. Μες στο κλαμπ μπαίνω και κάνω τραμπ. Τραμπ. Ναι. Έπαιξα όλα τα λεφτά μου στο στοίχημα στη Χίλαρη. Θα μπορούσαμε τα λεφτά αυτά να είχα πιει ένα κιλό κόκα. Ένα κιλό κόκα. Έπρεπε να είχα ποντάρει μπόκα. Μπόκα Τζούνιος, ομάδα τρελή από Αργεντινή. Ξέρεις εσύ, ήτανε καλό, στοιχηματικό. Ήταν αισθημένο το αποτέλεσμα αυτό. Μιλώ για νοθεία. Μιλώ για νοθεία. Τραμπ είσαι αηδία. Το ξέρουμε, είναι μεγάλη η αποχή. Είναι μεγάλη η αποχή. Όμως εσείς δεν λέτε όχι. Ούτε στον Τραμπ, ούτε στη Χίλαρη, ούτε σε όλους αυτούς τους κατένιους, τους πολιτικούς. Σας πιπηλάνε, σας πιπηλάνε την ίδια καραμέλα και εσείς ξερνάτε. Ναι. Πάμε. Πάμε παλικάρι. Πάμε παλικάρι. Πάμε παλικάρι. Μπαίνω μες στο κλαμπ, κάνω τραμ. Με γουστάουν τα παιδιά, κάνω τραμ. Είμαι πλούσιος και λευτός. Έχω εξουσία, είμαι μοναδικός. Θα μείνω στην ιστορία. Ρε παιδιά, χρυσά γράμματα, κουτάλια. Ακριβά είμαι ο Τραμπ. Και γουστάρουν τα παιδιά. Με ψηφίσαν οι ομογενείς από το Αμέρικα. Βλαχμάν, yo, για τα παιδιά στην Αστόρια που έχουνε σύνδεσμο Χρυσής Αυγής. Ρε μετανάστες, τι είστε εσείς? Διαβάστε ιστορία. Είστε κουτί. Είστε χαζί, ρε παιδιά, ποιος είναι ο Τραμπ. Τραμ, έπινε σκάν, κάπου παν και που παν. Ο Πίτερ Παν σε χαιρετάν, που πετάν τα παιδιά με τα φτερά στα πόδια. Τραμ. Ποιος είναι ο Τραμ? Show business και πολιτική τον ανέδειξαν. Με ένα κιλό κοκό τον έβγαλαν. Είναι ο Τραμπ, περηφανός σεξιστής. Να πιάνει τις γυναίκες από το μνή. Είχε πει και βγήκε και κέρδισε τις εκλογές. Αυτό μας αξίζει γιατί είμαστε όλοι ανθρωπιστές. Είναι ο Τραμπ, θα σου μπει στο μάτι. Θα χτίσει τείχους, το είπα και πριν. Μα δεν μ' άκουσες. Γιατί είναι ο Τραμπ, θα σου δείξει την πραγματική αγάπη. Την πραγματική αγάπη, ο Τραμπ. Donald. Θεοδόση στο ρυθμό, να σου πει ένα γιο. Να γουστάρει σε κάθε χριστιανικό αδελφό. Να χώσει το ρυθμό από το Άγιο Όρος. Δεν είναι ένας, τελευταίος δεν είναι μόνος. Έχει κάτι αδέλφια που μονάζουν εκεί. Πιστεύουνε, προσεύχονται σε μια Αγία Ήλη. Κάτι περίεργο, κάτι μοναδικό. Yo. Yo. Τελευταίο.
Διαολεμένο. Να το πάμε πιο εκκλησιαστικό, θέλετε. Ολόκληρο κόλαση. Εδώ, ναι, ολόκληρο κόλαση. Μιλάμε για την κόλαση. 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 Πώς λέγονται τα κουκλάκια. Φέρμπι. Τα Φέρμπι. Πάμε για Φέρμπι. Ναι. Ολόκληρο κόλαση. Κόλαση. Απ' την κόλαση σου μιλώ. Και σε κοιτώ με χαιρετάς. Με στη φωτιά, με στα καζάνια. Με βλέπουνε οι άλλοι και λιώνουν. Δεν είστε τσιμάνια. Έχετε κάνει πολλές αμαρτίες, άσχημες πολλές. Δεν θα καταφέρετε να μπείτε στον παράδεισο. Άσε τον άσημο σου λέω. Βγάλε τα λεφτά. Να σου πω το σατανά. Πώς θα σου πει τι θα σου πω. Πώς θα παίξεις κάκι με αυτόν. Πώς θα σου λύσει την. Την, 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 την. Εμπρός λαοί, συγκεντρωθείτε. Η νέα τάξη προκαλεί. Γιατί είναι ο Φέρμπι και σου σκάει λοιπόν. Στη μάπα με κόκκινα μάτια από την κόλαση. Ολόκληρος κόλαση. Θα σε κατατροπώσει, θα σου δείξει τα παιδιά τι να κάνουνε. Σατανιστικές τελετές και να σφάζουνε παρθέντες πάνω στα δάση. Και κουνελάκια και σπουργίτια και όλα αυτά. Κουκλάκι απ' την κόλαση ήρθε να σου πει δυο λέξεις. Έχει μέσα το τσιπάκι στο παν και παπαροκάδες. Γάζει νεροκάδες, είναι και χριστιανοί. Έλα, την εκκλησία προκαλεί. Ναι. Ευσιτεώ. Κόλαση. Λίγα με τα αδέρφια μου από τη μονή. Έτσι. Θα σε κυνηγάει με δρεπάνη και σφυρί. Σφυρί. Ξέρεις εσύ από πέρυσο μεριά. Είναι όλα τα παιδιά δυνατά. Είναι τζιμπου φαν, κρανάκι Nike. Και μπαμπουτσάκι αράει. Και δεν βαράει. Ο φίλος μου εδώ πέρα. Δεν μασάει, δεν μασάει. Ο φίλος Θεό. Μετά τη συμφωνία να πάρω δες. Δεν το γκουγκλάρω, μου βγαίνει από το μυαλό. Είναι ο Μέφη και ήρθε να σου πει. Ολόκληρος διάολος. Το διάολο τον βρήκες κάτω στο χολαργό. Μαζί με τα μισκούμπρια, μ' αυτό δεν το μπορώ. Ρίξε το χαλαρό, Θεοδόση τη ρήμακα στον κόσμο. Να απορώσει, να στείλει μηνύματα. Ξανά ραντεβού να κλείσουνε πάλι στα στενά. Για σένα να τρέχουνε όλα τα γελούδια. Θεοδόση, ναι, τσούλα, ναι, τσούλα παραπέρα. Είναι ένα κρίμα. Θέλω να είστε ένα πείμα. Τρογλωδίτες, είστε σκληροί. Το ξέρω παιδιά, η φωνή μου είναι χαλαρή. Σήμερα δεν έφαγα πολύ φαΐ. Και μου κόβεις τη ρήμα μου για την πίπα αυτή. Αι, γραμμή σου. Πάρε το μικρόφωνο και χώσε εδώ. Δείξε ότι είσαι αδερφός. Δεν το πήρα εγώ. Το εκπρόσωπο. Θέλω το μικρόφωνο αγκαλιά στον ύπνο μου. Να το πάρω, να το πάρω. Και το βράδυ να το προσκυνάω στο μαξιλάρι κάτω. Κάτω, πάνω και κάτω. Έτσι απλά, μωράκι μου φευγάτω. Εδώ στην κόλαση δεν έχουμε ζωή. Αδελφέ μου. Δεν έχουμε ζωή. Δεν έχουμε ζωή σαν την κόλαση αυτή. Δεν έχουμε ζωή και αυτό το έχω ξαναπεί. Αδελφέ μου. Πού να είσαι. Λοιπόν παιδιά, θέλετε κι άλλοι. Εγώ νομίζω ότι είμαστε λίγο μπλε. Εντάξει, καλά είμαστε. Καλά είμαστε. Καλά είμαστε. Είχαμε ποικιλία τρομερή με Χιλάρη και Τραμπ. Καλά είμαστε. Εντάξει. Μόνο 27 λεπτά. Οκ. Τώρα, παιδιά, ήρθε η ώρα δύσκολη του χωρισμού η ώρα. Oh, yeah. Νομίζω ότι είμαστε συγκίνητοι. Παίζει όμως ένα πολύ καλό παραμυθάκι, να τα ακούσετε όλοι. Παιδιά, γιατί δεν κλείνει η τρόγλη τώρα, επειδή κλείνει μέσα στα μικρόφωνα, η τρόγλη συνεχίζει. Θα πούμε τώρα για το site, θα πούμε για τις εκπομπές. Και πες μας, φίλε, παλικάρι, σύντρολε. Να βάλουμε πρώτο πόνο στο τέλος της εκπομπής, όλο να. Έλα, έλα. Αφού γουστάρεις μετά το παραμύθι, θα παίξει πρώτος πόνος. Πρώτος πόνος. Έτσι, μπράβο, ρε μαλάκα, εσύ χωριό μου. Πάμε. Λοιπόν, θα ακούσετε το παραμύθι. Αρχικά θα ευχαριστήσουμε όλους όσους εργάστηκαν για να βγει αυτό το πρόγραμμα στον αέρα. Μητέρα,
πατέρα. Για Γιουλίνα. Λοιπόν, ευχαριστούμε όσοι συμμετείχαν στο παραμύθι. Όσοι δεν συμμετείχαν στο παραμύθι, γιατί και όσοι δεν συμμετείχαν στο παραμύθι, προσωπικά μένα μου έχουν δώσει κάτι παραπάνω, έτσι πως συνείδητα. Άρα τους έχω κλέψει κάποια σκέψη και φτιάξαμε το παραμύθι. Δηλαδή, ευχαριστούμε όλους που υπάρχετε και μας δίνετε τη δημιουργικότητα. Επίσης, ευχαριστούμε όλους που είπαμε και πριν που μας ακούνε. Από όλα τα πλάτη. Οι ίδιοι που είπαμε πριν, οι ίδιοι μας ακούνε. Από Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, πάλι χαιρετίσματα ξανά. Ισπανίες, Μαρόκα. Ισπανίες, Μαρόκα, ναι, εδώ πέρα. Ιταλίες, χαμός γίνεται εδώ πέρα. Πανικός. Από όλο τον κόσμο μας ακούνε. Thank you, Athens. Thank you, world. Βραζιλία, εδώ συνεχίζει ο Βραζιλιάνος. Και στην Καζαμπλάνκα. Φίλε Βραζιλιάνε, εσύ που ακούς, άμα θέλεις, έλα εδώ πέρα να συμμετάσχεις στο σταθμό και να είσαι και άμα θέλεις τη χαρά. Γιατί σαν Βραζιλιάνος θα παίζει καλή μπάλα. Θα μας παίζουν μπάσκετ ρε αυτοί. Όχι, καποέιρα. Καποέιρα. Κορεάτες έχουμε. Όχι. Βέλεος. Σιγά ρε μπαίνουν με πρόξι κορεάτες. Οι κορεάτες έχουν ένα site που μπαίνουν όλο και όλο αυτό είναι. Εμένα κάτι μου λέει ότι μπαίνουν και με πρόξι αυτοί που λέμε, αλλά τέλος πάντων. Τώρα από τη Βραζιλία. Τώρα να πεις ποιος μπαίνει από πρόξι της Βραζιλίας στο site. Έχουμε μηνυματάκι. Έχουμε ένα μηνυματάκι να πούμε αρχικά troglodytes.co. Troglodytes.co είναι το site. Παίξτε λίγο με το site, είναι πανεύκολο. Θα παίξετε και αυτό μαζί σας. Ναι, βάλτε μια λέξη εκεί, συντύχτε την αναζήτηση και θα σας βγάλει λουλούδια. Και με το επόμενο μηνυματάκι, εγώ δικαιώνομαι. Ευχαριστώ ναι. Δηλαδή που μου το είπες, τώρα με γέμισες. Α, πραγματικά αυτό ήθελα. Εντάξει, μας στείλανε η Παγλαμάικα. Ή ο Μπαγλαμάικας. Ήσασταν άθλοι. Ναι ρε φίλε, ναι ρε μαλάκα. Για άλλη μια, για άλλη μια ναι, φορά. Ναι ρε φίλε. Επιβεβαιώνομαι πάλι. Ντοστογεύσκι. Μα είναι ο πρώτος στόχος μας. Καλά είμαστε άθλοι. Και ο πρώτος πόνος μας. Και ο πρώτος πόνος μας. Ναι. Με ένα μπόνο τον YouTube. Μπόνο, με ένα μπόνο. Αυτό το παιδί ο μπόνο. Λοιπόν, πολλές φιλανθρωπίες. Να πούμε ότι παιδιά, ο Παλικάρης ήταν... κάπου μακριά μάζευε ελιές βασικά γιατί είναι ως γνωστόν τσιφλικάς. Άρα δεν έχει ανέβει προηγούμενη κομπή. Δεν μάζευα ελιές, επέβλεπα ελιές. Α, ναι. Να μαζεύουν οι άλλοι. Ναι, επέβλεπα αυτούς που επέβλεπαν τους άλλους που μάζευαν ελιές μάλλον. Έτσι, δημόσιο φορέβα. Λοιπόν, μπαίνει το παραμύθι το οποίο λέγεται Τάπα ο Νάνος. Ευχαριστούμε όσους εργάστηκαν γι' αυτό, για όλη την εκπομπή. Στο YouTube μας βλέπετε. Ευχαριστούμε τον Ήλιο πάρα πολύ και για τα ρεπορτάζ για αυτή τη συνεργασία που έχουμε τις τελευταίες δύο εκπομπές. Κλάιν μωρέ. Έχω φέρει και το συμβόλαιό του, θα δούμε. Αν ναι. Θα το υπογράψει, έχει φέρει δικηγόρους. Θα κάνουμε ημερήσιο. Μία μέρα, κάθε μία. Δηλαδή θα υπογράψεις το πρωί της Τετάρτης. Ημερήσιο. Συμβόλαιο, σύμβαση. Σύμβαση, ημερήσια σύμβαση. Έτσι. Και το βράδυ τέτοια. Εμείς παίζουμε πασόκ ακόμα, φίλε, τι δεν καταλαβαίνεις. Θα έχω δικαίωμα να απεργήσω σε αυτή την ημέρα. Εντάξει, μωρέ, τώρα μιλήσουμε τον ανώτερο. Έλα, μωρέ, αφού και εμείς τώρα έλα. Μια παρέα είμαστε. Δε, τι απεργίες αυτά. Άδεια, άμα πάθω κανένα ατύχημα. Καλά για το ατύχημα. Ναι. Αγιουβέρδα. Εμείς είμαστε αυτή η σχολή. Είμαστε... Θα έπρεπε να μου πεις είσαι vegan. Στο φεστιβάλ είχαν pranic healing. Πήγαινε κάνει αυτό. Θα έπρεπε. Λοιπόν, είμαστε κομπλέ. Ομοιοπαθητική που είπε ο Κούλης ότι είναι κομπλέ επιστημονικό πράκτης. Ομοιοπαθητική. Στηρίζω και εγώ. Ευχαριστούμε, Έλλη, Θεοδόση. Απεσιότατη όπως πάντα. Ευχαριστούμε όλους εσάς που μας ανεχθήκατε. Πέντε ελπίζουμε λεπτά, να είστε ξανά εδώ. Την άλλη Τετάρτη, δεν σας γλύφω. Ναι, γλύψε πουλί 5 ευρώ. Αυτά, μην το κολοδίτες, γλύφω. Κατά στη λύφω. Αυτά, ναι, αυτά. Ξεφτέρη. Τι να πω. Εδώ, μετά την κλάψα κλείνουμε, γεια σας. Γλύψε πουλί 5 ευρώ. Αυτό έχω να πω. Λοιπόν, πάμε στον Τάπα τον Νάνο. Καλή συνέχεια. Την υπόγεια πόλη της Μόριας, τη μεγαλύτερη χώρα των Άνων, ζούσε ο Τάπας, ο κοντότερος Νάνος όλων των Άνων. Ο Τάπας, μαζί με άλλους ψηλότερους από αυτόν Νάνους, έσκαβε στα ορυχεία για πολύτιμους λίθους για την εταιρεία Eldorado. Μάγκες, σταματήστε, διάλειμμα, διάλειμμα. Ποιος θα πάει να μας φέρει φαγητό και τα υπόλοιπα εργαλεία, ποιος? Ποιος ρε εσύ, ο πιο κοντός. Ο πιο κοντός, ο Τάπας δηλαδή. Έλα Τάπα, τράβα.
Γιατί πάλι εγώ ρε παιδιά, γιατί με πειράζετε συνέχεια? Δεν μπορώ άλλο πια, σταματήστε με πειράζετε. Τέτοιες καταστάσεις γινόντουσαν καθημερινά και είχαν κουράσει τον Τάπα που ένιωθε πολύ άσχημα για τον εαυτό του. Ένα βράδυ, και σαν κάθε άλλο βράδυ, την ώρα που είχε γύρει στην πανιέρα του και έκλαιγε γοερά, μέσα από τη λεκάνη εμφανίστηκε κάτι θεϊκό. Δεν μπορώ άλλο. Δεν μπορώ άλλο. Δεν μπορώ άλλο αυτή την κατάσταση. Τάπα, μάντεψε ποιος είμαι. Είμαι ο Θεός. Σταμάτα να στεναχωριέσαι. Θα σε βοηθήσω. Θεέ μου, εσύ είσαι πραγματικά. Θέλω να με ψηλώσεις. Θέλω να σταματήσω να με κοροϊδεύουνε. Να σε ψηλώσω δεν γίνεται. Όμως θα σου πω έναν τρόπο για να μείνεις στα βιβλία της ιστορίας των Άνων για πάντα. Πες μου τι μπορώ να κάνω. Πρέπει να πας κόντρα στον Αυτοκράτορα και στην εξουσία του. Μίλα στο λαό για αγάπη, αλληλεγγύη και ισότητα. Θα το κάνω. Άμα είναι να μείνω για πάντα στην ιστορία των άλλων, θα το κάνω. Το ξημέρωμα τον βρήκε να σκέφτεται τα λόγια του Θεού και τις πρώτες ώρες της ημέρας πήγε στο ορυχείο και άρχισε το διάγγελμα με δυνατή φωνή. Νάνι, μην ακούτε τις εντολές του Αυτοκράτορα. Είναι καιρός να βασιλέψει η ισότητα, η αγάπη και η αλληλεγγύη. Όλα ανήκουν σε όλους. Έτσι όπως φώναζε, είδε να μαζεύονται αρκετοί φρουροί και έφυγε κατευθείαν για το σπίτι του. Μέσα σε λίγες ώρες ήρθαν οι νανόμπατσοι, καθώς τον είχε ρουφιανέψει ένας καραφλός κοντός νανοπροδότης, ο Θεοδόσης. Αφού πέρασε τη διαδικασία του αυτοφόρου της Μόριας και επειδή τον είχαν μπουζουριάσει την Παρασκευή, πέρασε εισαγγελέα τη Δευτέρα, όπου ήταν καθαρά Δευτέρα, και έτσι πέρασε εισαγγελέα την Τρίτη. Λοιπόν, κατηγορούμενε, ανακάλεσε ό,τι έχεις πει και ίσως και να σου χαρίσουμε τη ζωή. Δεν μετανιώνω τίποτα, αυτά πιστεύω και είμαι περήφανος για τις πράξεις μου. Εντάξει κύριε Τάπα, το δικαστήριο σε κρίνει ένοχο. Η τιμωρία για τη δυσφήμιση του Αυτοκράτορα είναι η σταύρωση. Στον επόμενο διαθέσιμο σταυρό θα σε σταυρώσουμε. Μετά από μερικές μέρες εξαθλίωσης, έφτασε η μέρα για τη σταύρωσή του. Το πήγαν με μία σεμνή τελετή, κουβαλώντας το σταυρό στο λόφο. Τον σταύρωσαν και το ρώτησαν αν έχει κάτι τελευταίο να το πει τώρα. Θεέ μου, γιατί με παράτησες? Μου είπες ότι θα μείνω στην ιστορία, εγώ απλά θα πεθάνω εδώ πάνω. Όχι, καριολάκι, αυτό δεν ήθελες. Το τίμημα για να μείνεις στην ιστορία είναι να θυσιαστείς για τους όμοιους ηλίθιους σου. Ήρθε η ώρα να πεθάνεις για να μείνεις στην ιστορία. Εγώ απλά ήθελα να ζήσω με αξιοπρέπεια. Δεν ήθελα να πεθάνω έτσι. Και κάνανε οι νάνοι τον Τάπα το Μεσσία και ο χριστιανισμός βασίλεψε στα ορυχεία.
Έρχεται ο άλλος και μου λέει: «Άκουσες?» «Τι ρε», του λέω. «Τρογλωδίτες», μου λέει. «Πού ρε», του λέω. «Στη σπηλιά, στην Τρόγλη. Κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10. Κουβέντα εις την Τρόγλη. Στους 93 και 80. Έτσι κι ακούσεις, κόλλησες. Είσαι τελειωμένος. Έχεις αρρωστήσει», που λέμε. Βαθιά μιλάω. «Την τρίτη φορά θα μου έρθεις μόνος σου. Θα μου πεις: πω το κεφάλι μου, δεν είμαι καλά. Έλα εδώ, κάνε μια ακρόαση». Α, ησύχασε. Το μυαλό του, του φύγει αρρώστια, που λέμε. Πάει, είναι δικό σου τώρα. Κάθε Τετάρτη στις 10, μπορεί δεν μπορεί, θα ακούσει. Έχει μπει στο λούκι. Δεν σώζεται με καμιά κυβέρνηση. 93 και 80. Κουβέντα εις την Τρόγλη.